Δύο, τρία, ένα, πάμε. Λίγε τίποτε, νούμερο 67. Γιώργος Κύρου, Social Designer, Κοινωνικό σχεδιαστής. Απίστευτο πράγμα. απίστευτο πράγμα. Βίστευ το πράγμα. το πράγμα. Βίστευ το πράγμα. Βίστευ το κοινωνικά Βίστευ το πραγματικά, δηλαδή, το πού Βίστευ πού πάω, πού πάω, πού πάω ξεβράγω, πα, το Πού πάω να ξεβραβείο στα κούρια, γιατί, γιατί δεν το ξέρω το πράγμα ως τώρα. Καταρχήν ένιωσα επίσης και άχρηστος ότι ε, νόμιζα ως τώρα ότι είμαι σε όλα τα dark parts του ίντερνετ, ξέρω άλλα. Να ξέρω, τουλάχιστον του free ίντερνετ που παίρνεις χωρίς VPN και χωρίς Tor. Αν είδε το προηγούμενο επεισόδιο, ήταν να ξέρετε για τα πράγματα μιλούμε. Αυτά, Γιώργο, χαίρετε. Γεια σου. like and subscribe. Άνα το πω. όχι, να πω ένα shout out σε όλους όσους μας ακούν, μας ακούν, τελεία, και μας σωρούν που τις ακουστικές πλατφόρμες. ευχαριστώ, guys. και έρχεται μια εκπλήξη. Έρχεται μια εκπλήξη να πει aware be aware για όλους τους ε, listeners, για όλους τους ακροατές έρχεται μια μικρή έκπληξη σε λίγες μέρες σε λίγες μέρες να το ποστάρο, όπου με ακολουθείτε Αυτά Αυτά Γιώργο Κύρου Γεια yes. σου Πέ μου γιατί δεν το ξέρω το πράγμα Λοιπόν, ο κοινωνικό σχεδιασμό, είναι βασικά ε, σχεδιασμό που έχει να κάνει με τον, με τον κόσμο ε, σε θέματα κοινωνικά, κοινωνικοπολιτικά ηθικά Okay. Ε, ο κοινωνικό σχεδιασμό έχει να κάνει παραπάνω με την, ε, με την κοινότητα με στην οποία είσαι. Δηλαδή, αν θέλω, εγώ είχαμε ένα παράδειγμα που δύο πολλά συχνά στο πανεπιστήμιο, στον τρίτο χρόνο που έκανα γραφιστικά, είμαι γραφιστή κανονικά, αλλά είχαμε το elective, την επιλογή του να πάμε να κάνουμε κοινωνικό σχεδιασμό. Του mm -hmm. οποίου σε μια περιοχή τη κοινότητα, μα το Kingston. Ένα δήμο βασικά λίγο παρακάτω, το Tollworth, στο οποίο το σχολείο ε, και γενικά η περιοχή ήταν λίγο ξαπόλητοι, δηλαδή εντούσε υποβαθμισμένοι. Λαλό τα στα ελληνικά, εγώ γιατί ο Γιώργος είναι παραπάνω αγγλωμαθής και ξέρεις αγγλικές, τους αγγλικούς ορισμούς, οπότε βοηθώ. είναι αλλά Είναι τα Κυπριακά, είναι το καταφύγιο του Γιούνου που είναι ξέρει ελληνικά. Ναι, λοιπόν. Το αγγλωμαθή, να το πω εντάξει. Έγινε. το πάρω προσωπικά, στο στο οποίο βασικά είχα συνάρκετα Λεφτά για να προωθήσουν τι τέχνε των πολιτισμών, mm -hmm. απλά επειδή που μέσα από την περιοχή το A5, ένα από του πιο μεγάλου αυτοκινητόδρομου του Λονδίνου. Και ε, είδαμε ότι έχουν πάρα πολύ κουλτούρα σαν περιοχή. Ο ένας, το έναν των group και δούλεψε με την ομάδα, την ποδοσφαιρική ομάδα τη περιοχή, του ε, Corinthian Casuals, που είναι η πιο παλιά ομάδα στον κόσμο. Oh. Η πιο παλιά ποδοσφαιρική ομάδα στην Αγγλία, βασικά. Κατ' επέκταση, άμα ναι, μιλούμε για Αγγλία, και ποδοσφαιρόν, είναι στον κόσμο. Ναι, <laughs> ε, ε, εμεί επίμανα στο Δημοτικό. Το Δημοτικό είχε μόνο μία περίοδο τέχνη την εβδομάδα mm -hmm. στα, στα νεαρά, τα ωρά βασικά του Δημοτικού. Καλά και εμείς δεν είχαμε στο δημοτικό, νομίζω μόνο στο γυμνάσιο, σε μια περίοδο δεν χρήστηκε. Δίδασκε η καθηγήτρια των μαθηματικών. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε καν καθηγητή της τέχνης και είδαμε και εμείς τι έκαναν τα μωρά, τα δεκάχρονα βασικά, επειδή βάλαμε πάρα πολύ φόκους πάνω στα δεκάχρονα και είδαμε την ύλη των μαθηματικών που πρέπει να μάθουν. Και πρέπει να μάθουν τα ισοσκελή τρίγωνα, τα παραλληλόγραμμα, τα πεντάγωνα, τα οχτάγωνα, τα οβάλ, τους ρόμβους, τους χαρταετούς, ξέρω εγώ, τούτα ουλά πράγματα. Μαθαίναν τα, τα σχήματα τα βασικά. Τα σχήματα βασικά. Τι ήταν η τάξη που έπρεπε να μάθει τα παραπάνω σχήματα. Σκεφτήκαμε, θα πιάσουμε τούν τα 60-10 χρόνια που έχουμε μέσα στο σχολείο. Θα του κάνουμε ένα workshop στο οποίο δεν θα δημιουργήσουμε κάτι εμεί. Θα του δώσουμε απλά ένα σύστημα που κομμένα ε, χαρτινά σχήματα. Πολύγωνα. Πολύγωνα που πρέπει να μάθουν στο τέλο τη χρονιά. Anyways. Και μπορεί η καθηγητρία των μαθηματικών. Δηλαδή, λέει, τι εντούν των τρίγωνων, εν το ίσω σκελί. Τι εντούν των τρίγωνων, εν το τριγωνο τρίγωνο. Ξέρω ε. mm -hmm. Κάναμε τους ολόκληρη ημέρα workshop και δημιουργήθηκε από τη δουλειά που εφκάλαμε ένα μιουράλ πάνω στα πάνελ του γηπέδου του ποδοσφαίρου. Αντί να πάμε εμείς βασικά σαν φασίστες και να, πούμε, να βάλετε λουλούθια, mm -hmm. αφήσαμε τα μωρά να δημιουργήσουν με τούτα όλα τα, τα, τα τη χαρτομανία που τους έκαναμε, κολάζ, τα οποία αντιπροσωπέυαν την καθημερινότητά τους, την κοινότητά τους τα χόμπι του. Δηλαδή, έκανα έναν άνθρωπο, έναν ένα, επειδή είχαν μόνο τετράγωνα το έναν τον group, είπαμε του να κάνουμε μόνο με τετράγωνα. Έκανα μα έναν τετράγωνο άνθρωπο που πετούσε έναν τετράγωνο χαρτά εδώ. Οκ. Okay. Και ε, τα άλλα τα μωρά είπαμε του να δουλέψουν μόνο με το ροζ, η, Αλλά εντάξει, είχα, πολλά και διάφορα briefs. Δηλαδή, έκαναμε με. Έχετε 10 λεπτά να κάνετε με τα σχήματα τα αρχικά που σα εδώ κάνετε. Τρει-τέσσερι φορέ. Πέντε-δέκα. Και μετά έπιαναμε μόνο με ροζ, μόνο με κόκκινο, μόνο με τετράγωνα, μόνο με κύκλου, μόνο με βάρ, ξέρω εγώ. Και δημιουργήθηκε βασικά έναν πολλά, πολλά μεγάλο, μια πολλά μεγάλη συλλογή που, εμ, που σχέδια τα οποία δημιουργήθηκαν με τον τρόπο με το κολλάκ, mm -hmm. τα οποία δεν σχεδιάσαμε εμεί για να μπούμε στον τείχο του Δημοτικού, σχεδιάσαμε τα μωρά με το σύστημα που του έδωσαμε εμεί. Άρα με τον τρόπο δεν έπιαμε εμεί να σχεδιάσουμε κάτι με τη γνώση που είχαμε εμεί τη κοινότητα, έδωσαμε το chance τη κοινότητα να δημιουργήσει κάτι με τον τρόπο που θέλει. Ναι. ε, ναι, στην Κύπρο έχω μια κοινωνική επιχειρήση που ονομάζεται Μοτίβο. Έκανα μια. μπλούζα Πλούζα που φορεί. Τζέιμ Πλούζα που φορώ. Ε, check it out. Αλλά ναι. I checked it out. you did check it out. thank you. Που... Μπήκαμε στη σελίδα, το. sorry που σε διακοπτώ, αλλά. Να κάνουμε την παρέθεση για το να επανέλθουμε στο θέμα τη σελίδα σου ε, για να καταλάβουμε λίγο παραπάνω κοινωνικό σχεδιασμό. Πρώτον να πω ότι είδατε στι φανέλε, τι μπλουζέ και τα καπελάκια. καπελάκια, αν ξέρετε, θα ήταν στην κανονικά. Καπελάκια του ψαρά. Έχει το μοτίβο και έχει το όνομα του μπραντ. Ναι, η μοτίβο, ναι. Οκ. Και το το αντιφαφά είναι άνθρωπο μάτι. Εμένα έρχεται μου πάντος το τράουδι που λέει «Σακοκύλερ, ποιος και φα «Φα-φα-φα-φα-φα», τέλος πάντων. σε εσύ, θέλω να μου πεις πώς το πράγμα αντιπροσωπεύει τον κοινωνικό σχεδιασμό, δηλαδή η δραστηριότητα. Η δραστηριότητα, δηλαδή, βασικά... Αντιλαμβάνομαι ότι να με σχέδια, αλλά ε, που τα είζω εδώ πράγματα βασικά. Τα, ο κοινωνικό σχεδιασμό έχει να κάνει με, με ε, περιβαλλοντικά, ηθικά, κοινωνικά mm -hmm. θέματα. Που σημαίνει ότι εγώ, α πούμε, είχαμε δει σε κάποια φάση ε, ότι η Imperialife Κύπρου, ένας, ο πτυχνολογικό βασικά συλλογό τη Κύπρου, είχε βάλει ότι πεθάναν κάποια φλαμίγκο στην αλγή τη Λάρνακα που δηλητηρίασιν, που μόλιβδουν. Που Ένα σκο... σκάια που τρώνε διάφορα, ναι, τραμέστει να το πω. Που την βασικά που τη τη λίμνη. Και αποφασίσαμε εμεί ε, ότι, κοίτα, θέλουμε να το επεκτείνουμε το θέμα. Δηλαδή, δεν mm -hmm. θέλουμε να σταματήσει μόνο σε τρία-τέσσερα άρθρα που να γραφτούμε στι εφημερίδε, στο σούσουρο που να γίνει. Θέλουμε και εμείς με τη σειρά μα να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να θυμίσει στον κόσμο ότι, κοίτα, είμαστε στην Κύπρο, είμαστε σε έναν νησί στο οποίο καταστρέψαμε βασικά όλων μα το περιβάλλον. Έμειναν μα δυο τρει τόποι βιοπικιλότητα να του προστατεύσουμε τουλάχιστον τώρα, επεσκιά. Δηλαδή και βοηθάτε και τους οργανισμούς που κάνουν τη δουλειά και παρακολουθούν τα τα πτυνά και μαθαίνουν και μας πράγματα με τη σειρά τους επειδή η μεγάλη δουλειά που κάνουν οι οργανώσεις είναι το να μας μαθαίνουν εμάς mm -hmm. so, Εμεί τι σκεφτήκαμε, σκεφτήκαμε ότι να τυπώσουμε 30 φανέλε, που τις 30 φανέλε ήταν 30 ευρώ η μια και τα 3 ευρώ που την κάθε φανέλα, ένα 10% δηλαδή, θα πηγαίνουν αυτόματα σε τζίνου. Δηλαδή, θα, θα έβαλα E, profits go. Επειδή ένα πράγμα που κάνουν πολλοί, λαλούς είναι ότι να τα profits. Τα profits τι είναι, it's revenue minus costs. Τα costs σου όμως μπορείς να έρθεις εσύ ο Χρήστος και να κόψεις ένα check-in του Χρήστου για να πάεις, πας στην Μαρίνα της Αγιά, να πας και τις λεμεσούρες, να πίνεις το σαμπάνια σου και business costs. στο τέλος της ημέρας είναι 10 ευρώ που ασύ, και να είναι profits μου. Τούτα <εστά> έρχονται μου πιο παραδείγματα αμέσως μέσα στο μυαλό να σου πω. Ε, πρώτον, ήταν η ιστορία, δεν ξέρω είσαι ποιό είσαι, αλλά θυμάσαι ή άκουσες για την ιστορία Ταλάρας-Πανούσης. Όχι. Ξέρεις τους κυρίους των Τζιμίν Πανούσης. Τους, τους, τους ε, Όταν ποιον, ναι. Ήταν, είχε μια δικαστική διαμάχη ο Πανούσης με τον Ταλάρα, βασικά έκανε τον Ταλάρα μήνυση του Πανούση mm. για τα mm. πράγματα που έλεγε για τον ίδιο. Και ένα που τούτα, και ένα που ελάλεν τέλος πάντων, ήταν ότι αφορούσαν ότι ο Νταλάρας έκαμνε συναυλίες στην Κύπρο για να προωθήσει το Κυπριακό πρόβλημα mm. και τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους και ξέρω mm. εγώ, αφιλοκερδός. Αλλά ό,τι ο... πως εσχειριστούν τον οπανούσεις φυσικά έχασαν το... αναγκάστηκε τέλος πάντων να... Να το... ε... τραβήσει πίσω βασικά. Όχι, έχασαν το λόσου, το, έκαμε μήνυση... το μήνυση ο Νταλάρας και έχασαν. Αλλά okay. και όπου ελάλεν, ελάλεν ότι τα λεφτά που το...

όχι, όχι, χρεώνει τον πράγμα που λαλείς. Ε, ειδικέ κοσόλε, ειδικά ειδικέ διαμονέ. Ήσως κάνουν την κεθάρα μπαγόρας, δεν ξέρω εγώ. Να έρθουν εξειδικευμένοι που τούτοι. Το ένα ήταν τούτο και το δεύτερον είχε να κάνει με το... Το φορές που θα είσαι στην είχε να κάνει με τον David Beckham. Νου, εντάξει, καλά να είσαι celebrity που... Που είχε, είχε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και... είχε να από σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εχρέωνε τέλο πάντων ε, για που έκαμνε και εχρέωνε τόπου που με ελικόπτερο ναι. και κατέβαινε για Ήταν transport τραν, costs το ελικόπτερο. Ναι. Ενώ δεν μπορούσαν να μπει μέσα σε έναν τρενούδι να πάει και να πληρώσει... Α, α τώρα ακόμα μια περίπτωση. Πρέπει να πληρώσει ας πούμε. Είχε μια, νομίζω ήταν το Κόνι, η το καμπένια, το κόνι, ήταν κάτι άλλο, κάτι για παιδιά στην Αφρική. Είναι, ναι, ναι. Του το... ο... ξεκίνησε πάνω, μια καμπάνια, το κόνι, μπορεί για το κόνι, μπορεί να, να κάνουν λάθος, αλλά τεράστη, μια καμπάνια. Κόνι 2012, πότε ήταν το Ναι, <laughs> ε, που <laughs> είχε. είχε ένα επεισόδιο στο South Park. τέλος πάντων έγινε πάρα πολλοί κόσμος για το πράγμα, ναι, λεφτά και μετά που τον βρέθηκε ο CEO του NGO ε, ε, ε σε μια πόλη τη Αμερική, νομίζω στο Σιάτορ, που ήταν να χορεύει τίτσιρο με στη στράτα. Ναι, οκ. Okay. Ε, και ύστερα κάμα λουκίν επειδή αρκεψαν και ο κόσμος τι γίνεται με τα λεφτά που διούμεν και έγινε πολλά public και τελικά ότι ούτε το 10% των λεφτών που στο... Uh, and... Το πράγμα είναι η διαφάνεια. Ακριβώ. Η διαφάνεια, ένα, ένα από τα πράγματα που προσπαθώ ο εγώ να, να προωθώ στον χώρο τη στον οποίο τώρα μπαίνω σιγά σιγά. Mm -hmm. ε, και σαν α πούμε στου του αυτοκτηριστικού οργανισμού που είμαι στην Fashion Revolution Κύπρου. Ε, να ξαναπώ ότι ήρθα τα μέσα, αυτό μου ήρθε σαν αντιπρόσωπο τη Fashion Revolution επειδή είναι να μιλήσουμε για τα fast fashion και θέλω να τα πούμε το όνομα του στα πράγματα. Δεν είμαι αντιπρόσωπος της fashion revolution αυτήν τη στιγμή. Δεν είμαι αντιπρόσωπο. Μου τη δείτε σε δούμε το podcast. Μέσα στα manifesto μας του παγκόσμιου, αγαπητοί, παγκόσμιου κίνημα σε 80 κάτι χώρες, ξέρω Ξεκινήσε το 2013. Ε, ότι μέσα στα social media μας βασικά δεν μπορούμε να λαλούμε ότι ο τάδε και ο τάδε ...δεν πληρώνουν τους εργάτες τους. Θα πούμε ότι some fast fashion companies that we are aware of, βασικά κάποιες εταιρείες οι οποίες ξέρουμε εμείς ότι δεν πληρώνουν, πρέπει να πληρώσουν. Οκ, okay. που σημαίνει ότι υπάρχει λίγο πίσω-πίσω. Και γι' αυτό δημιουργούνται και αυτόνομα groups που τους δουλούν στους οργάνωτες, τα οποία απλά ράφτουν όποιον έβρουσαν με όνομα. Βασικά το IKEA πρέπει πληρώσει κάποιους εργάτες τους πρόσφατα. Οι Nike είχαν ένα μεγάλο σκάνδαλο πρόσφατα. Πρόσφατα δεν πάντα οι Nike. Δεν ποτέ να Νομίζω που τα αίτησες και δεν να... Η σε οποιοδήποτε industry να τσεκάρεις δεν υπάρχει, ειδικά στη βιομηχανία της Είναι πάρα δύσκολο να είσαι στη βιομηχανία επειδή υπάρχουν Τόσοι... τόσοι μεσάζοντες τόσοι middlemen mm -hmm. μ, που δεν μπορεί να κοντρολάρεις πού φτιάχνουν τα προϊόντα, ποιος σου έκανε τα πράγματα, σε τι συνθήκε, σου τα κάμαν, τι υλικά χρησιμοποιηθήκαν, πώς επαυτήκαν, αν υπήρχαν τοξικά απόβλητα, τούτα όλα τα πράγματα. Εγώ φαντάζομαι και καταλαβαίνω ε, ότι γενικότερα η βιομηχανία της μόδας mm -hmm. η, του... ε, έχει πάρα πολλά logistics πάρα πολλά logistics, τα οποία είναι, αν εν, logistics ενώ όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται που μπορεί να είναι απλό το σχεδιασμό, αλλά που το σχεδιασμό, που το χαρτί του σχεδιαστή, που να σχεδιάζει πάνω, ώστε mm -hmm. του να έρθω εγώ να φορήσω τη φανέλα ε, με το σχέδιο ή ένα ρούχο, τέλος πάντων, με το, 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 το που έκαμε ο σχεδιαστής, έχει εξαιρετικά πολλέ διαδικασίε που πρέπει να γίνουν ενδιάμεσα. Που το, το ρούχο να κατασκευαστεί, να ραφτεί, η στάμπα, το σχέδιο, το χρώμα. Αλλά πώς πάμε, που, εσύ, εσύ πώς πάεις που τον κοινωνικό σχεδιασμό, το graphic design, φτάνει στη μόδα. Λοιπόν, η είμαι, είμαι γραφίστας, ε, 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 ήθελα να ξεκινήσω πάντα, όλη μου τη ζωή είχα μια μανία με τις φανέλες με τα prints. Okay. Ήθελα από τα 13 μου να ξεκινήσω ένα project που ήταν να τυπώνω φανέλες. Mm -hmm. Βασικά, η μοτίβο είναι ένα T-shirt brand, ας να το, να το σκεφτούμε με... Σε μέσες άκρες, βασικά, είναι ένα T-shirt brand, το οποίο είναι μη παραδοσιακό μπραντ ρουχισμού. Επειδή προωθούμε και την επανάχρηση, προωθούμε την επιδιόρθωση, προωθούμε το second hand, το upcycling, δηλαδή την τροποποίηση και την επανάχρησιμοποίηση των υλικών που χρησιμοποιούμε. Ήδες, είπες τα στα ελληνικά ρε, ας πω σκεφτούν μόνο στα αγγλικά. reduce, reuse, recycle. Εμάθαν μας βασικά, εμάθαν μας εμάς σαν καταναλωτές και τούτον είναι φταίξιμον των designers πρώτα απ' όλα. Ε, επειδή δεν έχουμε όλα τα πράγματα χωρίς να κάνουμε εμείς ένα background check. Ε, πρώτα απ' όλα τα λεφτά υπάρχουν στις μεγάλες τις εταιρείες οι οποίες δεν έχουν μηδέν τσίπαν πάνω τους. Ηθική, okay. τίποτε. Η Coca-Cola, ας πούμε, που τώρα πρόσφατα, ας πούμε, ήρθε και είπε μας στην Κύπρο πριν δύο χρονιά ότι επειδή έκαναν καθαρισμούς ε, Έτσι, είχε, hey, ρε, είσαι ο πιο μεγάλος παραγωγός πλαστικού, επειδή έκανε μου δύο, πώς, και σου φιλήσω από σκιά Έκανε μου δύο παραλίων, μπράβο σου. Sorry. Εν το ίδιο πράγμα και με τι εταιρείε ρούχων. Δηλαδή, βλέπουμε την HM, α πούμε, που είναι ένα μεγαθύριο fast fashion, ένα μεγαθύριο τη γρήγορη που πάνε και κάνουν τώρα μέσα σε μια γωνιά του καταστήματο sustainable

ούτε καν 0,5% ανακύκλωση και είναι υλικό που σου φέρνει εγώ. Τα υπόλοιπα πετά σύστα και ξέρω το πράγμα, είναι αποδεδειγμένο. Καταλήγουν τα πράγματα στο καταμάντο τη Γκάνα, καταλήγουν τα πράγματα σε όλε τι υπόλοιπε. Λάθο όρο, τριτοκοσμικέ χώρε όμω, ανεπτυσσόμενε χώρε του κόσμου, και καταλήγουν μέσα σε χωματερέ να μην μπορούν να διασπαστούν επειδή είναι πλαστικά, Mm -hmm. Και μην ίσκουν τσαμέ για χρόνια. Πεθανίσκουν ε, οι βιώτοποι του τσαμέ καταστρέφονται λόγω του ότι δεν ε, υπάρχει εναλλαγή εν του χώματο. Δηλαδή, δεν μπορεί να φυτρώσει κάτι μέσα σε εσύ του ε, χώρου του οποίου πετάσουμε εμεί τα πράγματα μα. Εμεί, σαν παγκόσμιο βορρά, ε, επειδή έτσι το χωρίζουμε στο χώρο της Μότας, ο παγκόσμιο βορρά και ο παγκόσμιο νότο. Ο παγκόσμιο βορρά, δηλαδή οι οι χώρε τη Δύση, η Αμερική, ο Καναδά και η Ευρώπη, ε, σαν ε, οι κύριοι καταναλωτές του fast fashion, και οι κύριοι καταναλωτές του το luxury items που μας πουλούν, που μας λαλούν ότι μας πουλούν, είναι του υπερκαταναλωτισμού που γίνεται λόγον του ότι θέλουμε να έχουμε πάντα το πιο γεννούργιο πράγμα μες στα ερμάρκα μας, mm -hmm. και καταλήγουμε να έχουμε πράγματα μες στα μάρκα μας που δεν τα χωριστάμε ποτέ. Ε, ε, έντολα, έτυχε μου και εμένα, εντάξει, είμαστε άντρε εμεί. Συνήθω το πράγμα θεωρώ το εγώ στα swaps ότι τα, παραπάνω πράγματα, τα παραπάνω items έρχονται μέσα από κοπέλτε. Οι οποίε αγοράζουν τα πράγματα, και λαλού να το μια φορά, με οποιοδήποτε ψυχολογικό. η ψυχολογική ανάγκη που δημιουργήθηκε να να αγοράζουμε τόσα πολλά πράγματα. Μα και Μόνο κλάτσε. Πήρασε δεξιά, αριστερά. Όχι, όχι, όχι. Εγώ ακούω σε. Ε, Δεν είναι κάτω σ' άλλου. Όχι, όχι, όχι. Με ανησυχεί. Να ξαναφέρουμε, να ξαναφέρουμε ένα roundup. Λοιπόν, απλά τι συμβαίνει. Να σε ρωτήσω εγώ τι συμβαίνει. Καταρχήν να δούμε τι το fast Γιατί το terminology, δηλαδή η ερμηνεία του τι σημαίνει fast fashion, δεν είναι ακριβώ κατανοητή. Πολύ, νο, εμπορεί, μπορεί να ακούγεται εύκολο να το πει το fast fashion, δηλαδή γλυόρη μόδα, αλλά εμ, το, το, mm -hmm. τα particulars, δηλαδή τι σημαίνει ακριβώ, είναι εμ, λίγο. Εμ, εμ, Εμελέτησε την Inditex, ίσω μου πιέσει. Ναι. Λοιπόν, Εγώ θεωρώ ότι η Inditex ήταν. Πω είναι, πω, είναι... <σχελίως> είναι η εταιρεία η οποία έφερε το fast fashion. Ε, ε, με το έφερε ε, καθιέρωσε το. Ε, δεν ξέρετε ποια είναι η Inditex, κάντε ένα search ποιο είναι η Inditex. Η Inditex είναι η εταιρεία η οποία, ε, κάτω ξέρω, από το να... όμιλο Inditex είναι τα Zara, το πιο γνωστό, Μπέρσκα, Mango, ε, Stradivarius, ό,τι θεωρείτε μέσα στο μόλ προς την στο mall Cyprus, θωρείτε, Zara, <laughs> και Το και και... Gondus, το... Ε... Zara Home, έχει, έχει πάρα πολλά, απλά ένα search ε, να δείτε ο Μίλος Ιντιτεκς τι έκαμε να πω εγώ, τι που ξέρω και τι με, όποτε νομίζετε ότι έχω λάθος Absolutely. Να σου πω τι είναι για μένα το Fast Fashion Το Fast Fashion για μένα είναι ο γλύωρος τρόπος παραγωγής ρούχισμου ένας πιο γλύωρος τρόπος και τι εννοούμε γλύωρον τρόπο έφτιαβαζα ένα σταιστικό ότι πριν την Ιντιτεκς mm -hmm. ή πριν την εφαρμογή του, του Fast Fashion η παραγωγή ρούχων έπαιρνε που την ημέρα που παρουσιάζεται στα, στα yeah, showrooms yeah. και στα fashion weeks, ξέρω ήταν περίπου 20 μήνες. Okay. Να παρα, δηλαδή, κοινων που θεωρούσαμε, πούμε, κάποτε που θεωρείτε τα fashion weeks που λαλούσαν, ξέρω εγώ, τώρα είναι το summer 2023, ας πούμε, mm -hmm. τώρα να βγει η μόδα του 2023. Εννο, εννοεί το 2023, δηλαδή τα ρούχα έρχονταν να τα αγοράσεις το 2023. Ε, και έκαναν προγραμματισμό μπροστά. Οι Inditex ήρθαν το χρονών τους, 20 μήνες, μπορεί να είναι και λίγο πιο λίγο και έκαναν τους τέσσερις. Τέσσερις μήνες. Τώρα είναι ένας. Τώρα μπορεί να είναι ένας. Σε κάποια... εβδομάδα. Σε κάποια, ναι. Σε κάποια από ναι, τα, τα καταστήματα της Inditex που είναι εβδομάδα, όπως το είπες. Δηλαδή, σχεδιάζονται τα ρούχα σήμερα, φτιάχνουν ιδέες σήμερα, που σήμερα είναι τρίτη και την επόμενη τρίτη είναι μέσα στα μαχαζιά έτοιμα να τα αγοράσεις σε όλα τα size, σε όλα τα χρώματα, σε όλα τα, τα είδη και ξέρω εγώ. Τούτο πράγμα είναι το fast fashion. Τούτο ήρθε, ήταν για μένα ένα, μια μεγάλη τομή στον τομέα τη μόδα, δηλαδή ήρθε και ανέτρεψε όλα τα δεδομένα Εν κάτι σαν αν το συγκρίνουμε με άλλον industry, με άλλη βιομηχανία, να πω την ανακάλυψη του iPhone, α πούμε. Ναι ε, κάτι έτσι, α πούμε. Εν τω μεταξύ, βασικά, email πα στο γενικό σου. Δεν πρέπει να πάει στο γραφείο. Δεν πρέπει να πάει. Είναι η ανακάλυψη του τηλεφώνου. Εν τω μεταξύ. 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 3 3G, pute, 4G, 5G, ξέρω εγώ, να μπούσεις. μπορείς να είσαι instantly connected με κοινό που γίνεται το fast fashion που τη δική μου τη είναι ένα μοντέλο είναι έναν ένα original μοντέλο Οκ okay. Κλεφκή το fast fashion okay. και λαλίζω okay. το ότι κλεφκή κιόλας Κλεφκή που τι? Okay. Που τους designers Οκ okay. Δηλαδή Ήσον η Μπαλενσιάκα, τα παπούτσια που ήταν κλάτσα παπούτσι και σε όλα που κάτω, ε, ναι. Μπορεί, εν το έχω. Βασικά ένα παπούτσι το οποίο... Α, κλατσοτόν, ναι, μπράβο. Ένα μια σόλα που κάτω και κλάτσα το Ναι, 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 έχω τελειώσει. Μετά από δύο μήνες που έφτιαγε το παπούτσι της Βαλενσιάκα, έφτιαγε το Ζάρα ακριβώς το ίδιο, χωρίς να γράφει πάνω Ήταν ένα μαύρο ούλα τα μάρκες είχαν το. Αν το ας πούμε, ένα έβρι παπούτσια τα οποία μοιάζουν με τα αντίτα του Superstars. Mm -hmm. που hmm Μοιάζουν με τα αντίτα Stan Smiths. Με, που μοιάζουν με τούτε όλε τι γνωστέ σιλουέτε που ξέρουμε εμεί των παπούτσων. Αλλά πάει στο γράζιστα ε, αντί 50-60 ευρώ το ζευγάρι, και αν είσαι στα 10-15, το πολύ 20. Mm -hmm. Και με τούτον τον τρόπο, τι σου δημιουργείται. Δημιουργείται σου ε, πρώτα απ' όλα στο νου σου ότι μα γιατί να πάω να σάσω το παπούτσι. Τι είναι να το σάσω. Και τι να πάω να σας όχι σώλα να του πω εσκάσε. Α, οκ. Πρέπει να πάω να αγοράσω και νουρκο. Ναι. Δέκα ευρώ, φύγαν τον κόπο. Παράδογο του δω κοτους καρπάρι. Και γι' αυτό μπαινε μήνα σκαρπάρι μες στην Κύπρο. Ή, ε, πάει και κοράζεις έναν κουστούμι, Πολιέστερα, ας πούμε, πλαστικό, ή οτιδήποτε κακή, ποιότητα που τούτα όλα τα, τα μαχαζιά, χωρίς το μια φορά στο γάμ. Και μετά που πάει να το, το ξαναφορήσει, δεν τι που μα αγέπε, τι αλλημένε που μα αγέπε, έχουμε έναν παλιό επεισόδιο με τον Κριστόφ Αβραάμ, ο οποιος shout out to του podcast μπορείτε να το δείτε, ο οποίος είναι σχεδιαστής ο κάνει κουστούμια, ο εξήγησαμε πάρα πολύ καλά την ανάγκη του να έχεις έναν καλό κουστούμι, πραγματικά, και τι είναι τα uh, Προσωπικά, επία για να επιδιώρθω εσύ νόμως, όχι για... Θέλω να, να ραφτώ. Ήταν να πολλά καλά να κάνεις ένα poll μες στα social media σου, να δεις πόσος κόσμος που τους λύσουν σου ραφτή. Οκ, να το κάνουμε, γιατί... Επειδή ε, εν πράγμα το οποίο τρεις γενιές πριν μου μας, δυο γενιές ας πούμε, τους γονιούς μας, ούτε καν τους γονιούς μας, τα μεγάλα μας τα σε ραφτή, είμαι σίγουρος ότι σε ραφτή, Εντάξει, συνήθω η, κουβέντα είναι το ότι να πιένα μου το, το, κουστούμι μου του γάμου μου ο ράφτης, αλλά α πούμε, εμένα ο παπάς μου έχει κουστούμια τα οποία έκαναν τούτα οι ράφτε. Ήταν ας πούμε, Αγγλία πόσα χρόνια να σπουδάσει. Mm -hmm. Και που το έκαναν tailor made το κουστούμι του. Και τώρα εγώ, ε, σιγά σιγά επειδή μεγαλώνει σάιζες, ο παπάς μου, ε, να ένα να να κάνω tailor made παλιά έτσι είχα πολλά πράγματα. Είχα μια φορεσάν, είχα σήν, ε, μια βράγκα, είχα ένα γυλαίκο. Ένα, το γυλαίκο είναι να φορήσω την, 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 την Κυριακή, ας πούμε. Mm-hmm. Ε, και ε, ε εθιαβένα, δηλαδή πιάνταν τα ρεσαζαντα Δηλαδή είχα λίγο νησόλα, ο παππούς μου τα σκαρπάριζε μένα στο χορκό μου. Ε, νησόλα, έσκαζε νησόλα, αλλά στους ε, Δεν το πέτασες το Πόσα παπούτσια έχουμε με στερμάρκα μας που μας εμείναν επειδή έχουν μια συναισθηματική αξία για μα. Εγώ έχω, έχω τα κόνβερ μα που είναι τα παλιά ή οποιαδήποτε παπούτσια που εφόρουν που μου. Αλλά δεν τα πήρα να τα σάσω ακόμα. Ή δεν τα πήρα. Δεν σκέφτηκα ότι μπορώ να βγάλω η μου βάσει τούτα να βάλω βάσει τα άλλα. Επειδή το να κάνει όλων των κόπων. πάω, μια, χαρά στο, οποιοδήποτε κατάστημα Τώρα, να γυρίσεις να μου πεις, λαλείς μου τα, τα όλα τα λάθη που κάνουμε, τους τρόπους με τους οποίους είμαστε... Ναι, κα... εγώ ξέρω τα σωστά να σου πω, επειδή ε, εγώ επρόλαβα για τη φάση πριν το όλο το πράγμα. Δηλαδή, όταν ήρθαν οι, οι εταιρείε στην Κύπρο, ήμουν εφηβό, Ήμουν 20 χρόνια, α πούμε. Okay. Δεν ξέρω αν ήμουν κάπου Δεν κάπου για μέγερον μου. Δεν ξέρω αν το κάπου αλλά... Ε... Ήταν, πόσες επιχειρήσεις είδες να κλείουν κάτω πόλη. Πόσες ε... Επιχειρήσεις... Ε, εννοείς με ρούχα πάρα πολλές. Ας πω ότι ήταν η κατάσταση πριν. Ε, δεν το ξέρω. πρώτα εργοστάσια κατά τη διάρκεια Εντάξει, ναι, ναι, ναι. δεξι... αλλά θυμούμε που είχαν κλείσει εργοστάσια mm -hmm. στις ουστροβολου και επειδή οι και πουλούσαν τα τέτοια πράγματα, α πούμε, ο παπάς μου φορεί φανέλες, πες. να κάνει τι φανέλε. α πούμε, δέκα φανέλες. Yeah. Και τώρα. Αλλά... Ήταν και να φανέλες. τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, να τη να της Κύπρου να καταστρέφεται επειδή έρχεται κάνουμε, τι να το εξωτερικό και ο ανταγωνισμός να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι πιο και, και οι δράσει του. Mm -hmm. Όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και κοινωνικο-πολιτικά. Δηλαδή, εμεί τώρα επιβαρύνουμε το, την εργατιά στην Ινδία, στον Μπαγκλαντέρ, στην Ταϊβάν, ξέρω εγώ από εκεί. Και υπάρχει μοντέρνα σκλαβιά. Δηλαδή, μπορεί εγώ να, να χρωστώ, να σου χρωστώ σε ένα λεφτά, mm -hmm. να είσαι, ξέρω εγώ, το κολλήφο, και έχω τρει κόρε. Δηλαδή, μου εσύ. Ε, ξέρω ότι έχω έναν ανήψι που έχει έναν εργοστάσιο που κάνουν ρούχα για το H&M θα στέλνεις, την... θα στέλνεις εσύ την κόρη σου Γιώργο και να πιάνε εγώ μισθόν της. Σου πω μου ξεχρεώσεις. Και τούτο πράγμα υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι όπως μιλούμε σε τούτες όλες τις χώρες. Επειδή ο κόσμο όχι μόνο είναι έτσι να φάει, δουλεύουν σε κακέ συνθήκε. Και εμεί ζητούμε από εταιρείε να μα βγάλουν συν... αντί να μα βγάλουν ένα δυο σύζον στον χρόνο, να μα βγάλουν 20, 40, 50. Να και το ίδιο πράγμα που κάνει η McDonald's και τους δουλειές εταιρείες που σου βγάλουν τώρα, τώρα τελευταία τα γενούρκα τα πράγματα. Ε, τα γενούρκα τα μπέρκες του σάγει ρουβά. Τα γενούρκα τα πράγματα... Okay, τα... 네. Οκ, είναι μια πρά... 네. <laughs> το υπόψη μου. το γενούρκο... Μπαίνεις <laughs> <Και, laughs> μέσα στο χώρο τους και θέλεις να πάει να δοκιμάσεις το καινούργιο πράγμα που βγάλες. Mm -hmm. uh, και έχεις εθισμένο, μυρίζεις τις πατάτες, Εν όπως τα ναρκωτικά, βασικά, ο τρόπος με το οποίο δουλεύουν. Δεν τα του τα γεννούργκα τα πράγματα, τα μέμπες, στα social media. Μόλις βάλουν influencers να τα Βάλουν και τις πιο όμορφες κοπέλες του Instagram, εντός εισαγωγικών, ας το πούμε. Τις πιο influencing. Τις πιο influencer, ναι. Να τα φορούσαν κιόλας και πληρώνοντας και που πάνω. Και είχαμε μια πολλά ωραία συζήτηση Με τη φίλη μου είναι η social media του Fashion Revolution, να χρησιμοποιήσω πλατφόρμα σου να κάνω shout outs τώρα. Κάμε καλό, γιατί όχι. γιατί όχι, απλά θέλω να τα λύσεις καθαρά και κοντά στο μικρόφωνο. Για να ακούνται καλά. Λοιπόν. Φυσικά εγώ να βάλω links που κάτω. Βάλε links. Κάμε πολλά ωραία δουλειά θεωρώ σαν Fashion Revolution Κύπρου. Και εγώ προσωπικά με τα πράγματα που κάνω, προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Σε θέμα ενημέρωση και σε θέμα στην ανταλλαγή του ρουχισμού, α πούμε, ένα πράγμα. Συγνώμη, να τελειώσω η κουβέντα που λέω με η Μαριάννα. Η κουβέντα που λέω η Μαριάννα είναι ότι είχε γίνει ένα σκάνδαλο με το και μετά από δύο ήρθε στην Κύπρο. Και ξέρουμε τον κόσμο, Τι και ο κόσμος του στο Λέστερ που δουλεύουν. Και Και ήρθε το

Κάμουν τότε όλε τόσε φάλλε, τόσε παρανομίε και τόσα κακουργήματα σε θέμα ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επειδή είναι ανθρωπινά δικαιώματα που καταπατούνται. Σε ποιον επίπεδο εννοεί τα ανθρωπινά δικαιώματα, Η μοντέρνα σκλαβιά είναι μέσα με στα ανθρωπίνα δικαιώματα δικαιούσε την ελευθερία στου ανθρώπου. Στα ανθρωπίνα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών. Και πώ καταπατούν, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πώ καταπατούν τι εταιρείε τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Δικαιούσε να δουλεύει σε έναν καλό περιβάλλον. Mm Ένα από τα ανθρωπίνα δικαιώματα τα οποία έχει μέσα στα Ηνωμένα Εθνή. Να σου τα ευρώ. Όχι, είναι έναν και μου τα ευρύ. Απλά α πούμε, ο λόγο που ξεκίνησε το παγκόσμιο κίνημα για την ηθική μόδα τη mm -hmm. fashion revolution, ήταν λόγω του ότι εκατέρεψε το Rana Plaza. Το Rana Plaza ήταν ένας, ένας... ας θυμούμε πόσους ήταν. Ήταν πολλούς ορόφους. Ένα χτίριο με πολλούς ορόφους okay. και πεθάνω σύλληλα και ακούσα και γυναικό παιδά. και Δηλαδή, είσαν, <coughs> ε, ήταν 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 ένα ρούχων για fast fashion companies. Οκ. Okay. μέσα και ένα συγκεκριμένο είδο ρουχισμού, γυναικεία. Και κάμουν συν... έβαλαν τα labels πάνω για τι συγκεκριμένε εταιρείε τα οποία έπρεπε να γίνουν shipped. Μετά από τη δουλειά του. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάμουν μια φανέλα, και βάλει πάνω τζάρ. Ράφει και αφήθηκε... πάνω του τζάρ, ναι. ναι. Και φεύγουν. Και, εμ, τι γίνεται. Εμ... Άρα εννοεί ότι υπήρχε και παιδική εργασία παιδική εργασία. Για να έχει γυναικόπαιδα μέσα σημαίνει ότι δουλεύει κανένα μωρά. Ναι. Σε τον... Και ακόμα δουλεύουν. Και... Υπάρχει πάλι παιδική εργασία στον χώρο τη μόδα. Ε, πρώτα απ' όλα, θέλω να, να εξηγήσω ότι ο χώρο τη μόδα ε, είναι υπεύθυνο για ε, την, πλειο, την πλειοψηφία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, τη μοντέρνα κλαβιά των κόσμων, sorry, mm -hmm. ε, ε, πολλά πολλά ψηλά, ε, πάνω από 50%. Πρέπει να θυμηθώ τα στατιστικά μου. Ξέρω τα στατιστικά για το περιβάλλον όμω. 4% όλων των, των ε, αερίων του θερμοκηπρίου, το CO2 και. Της θερ... που γίνεται του αέρα. Greenhouse gases. Mm -hmm. 4% παγκοσμίω έρχονται από χρόνο Οκ. Okay. Ε, ε, έναν άλλο στατιστικό που είναι ωραίο να ξέρουμε είναι ότι τα μικροπλαστικά, επειδή ε, λαλουμέν για τα ρούχα που φορούμε. Τα ρούχα που μας πουλά το fast fashion κυρίως ε, ε, έχουν μέσα όλα πολιέστερα. Mm -hmm. Πολιέστερ σαν πλαστικό. Πολυεστέρ. Ναι, γράφει πάνω. Πολιέστερ... Ναι. 10%! Μα γι' αυτό το 10% ο λόγος που υπάρχει είναι για να στρέψει, για να μπορούν τα sizes τους να λιώνουν πιο ε, λίγο πιο. για όλου. Ακριβώ. Να λίγο πιο ζωφά. Κοιτάξτε, φίλε, εγώ το πολυέστερ με στα ρούχα από τον Τζερόμπαρ να βάλω λάστιγο να το πολυέστερ που εκτίμησα του λίγο παραπάνω. Εντάξει, αλλά. Εκτίμησα τον που το σκέφτηκε. που δεν Άμα μπλένουμε όμω τα ρούχα μας, τους -hmm. τούτε λε μπαίνουν μέσα στα νερά μα. του και καταλήγουμε και εμείς να τρώμε μικροπλαστικά. Και... Ε, yeah, ε, που ναι. ε, ναι. the... ναι. απαγορευτήκαν τα μικροπλαστικά μες τα σαπούνια, δεν κάνω Ναι. που είναι Μπράβο, ναι. το τα, οργανικά που έχουν μέσα ελιά, ας πούμε, και τις κοκκόνες της δεν είναι Α, Ναι, ναι, ναι για να αρχίσουν, πάλι, despite, ανα, οργανικά, τουλάχιστον να, να, αποσι... να Τρώμε κάθε χρόνο μέσα στο σύστημα μας, εμάς κάθε χρόνο περνάμε στο σύστημα μας μια κάρτα της τράπεζα. Πλαστικό. Okay. Okay. Οι πίστε έχουν μέσα πλαστικά. Φτυχώ που δεν τρώπησε. Όσοι είσαι στα χέρια του, όσοι είσαι στα χέρια του, όσοι τώρα ξέρω τι είναι γιατί. Εντάξει. Το ότι Επιβαρύνει e το περιβάλλον, mm -hmm. το fast fashion όμως, εν και μόνο το fast fashion που επιβαρύνει το περιβάλλον. Όχι. Oh. Ehm, πώς ένα μπραντ, όπως εδώ και στο παράδειγμα το H&M ναι, αλλά mm. ναι. και νονται, κα, λεφκομαι, κατα, το τούμ να κάνεις εσύ που το δικό σου το μοτίβο. Ναι. Γίνονται, καταρχήν δυσκολεύκουμε να καταλάβουμε, το λέξη sustainable ένα μπραντ, Μπορώ να το καταλάβω. Όχι, ενώ πως... Έναν περίπου. Έναν όπου το Ενώ πως Ρίγανη, πας στα φαγιά τα μεσογειακά. Βάλουμε την όπου έβρουμε τη λέξη. Είναι, χρησιμοποιούμε την όποτε θυμηθούμε και με όποιον τρόπο θυμηθούμε. Τι μπορεί να σημαίνει sustainable και τι πρέπει να σημαίνει sustainable. Το <that's>, sustainable... Fashion. Μιλούμε πάντα για fashion. Το sustainable fashion τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η βιώσιμη μόδα που λαλούμε στα ελληνικά είναι ε, να μπορεί τα συστήματα σου να ξέρει να υπάρχει διαφάνεια μέσα στα συστήματα παραγωγή σου, mm -hmm. ούτως ώστε πε εγώ χρησιμοποιώ Tencel. Τα Tencel είναι είναι οι ίνε που, το ξύλο. Οκ. Okay. Ή χρησιμοποιώ Cotton. Το Cotton μου πε. Ε, σαν οργανικό κότον, ένεση πάνω, πρώτα απ' όλα, είναι ψεκασμένο το οργανικό το κότον. Εμένα, ας πούμε, τώρα η φανέλα που φορώ είναι οργανικό κότον. Τι σημαίνει η Πως όπω η ψεκασμένη. Η ψεκασμένη με. Εγώ δεν θα ήθελα να σα πω η είναι η <laughs> Ναι, περιμένα, να δεις. <laughs> το οργανικό όμως, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν θεωρείται sustainable. Θεωρείται καλύτερο περιβαλλοντικές. τι ε, okay. Λοιπόν, sustainable. Τι σημαίνει Σε <laughs> εκείνα που είναι αρχή. Α Πρώτα απ' όλα πρέπει τα συστήματα σου να είναι κυκλικά. Η κυκλική μόδα, το, η, το κυκλικό, ε, δηλαδή η ανακύκλωση, η επαναχρήση. Ε, τα οργανικά είναι ε, πάντα καλύτερα από τα, που τα χημικά. Πάντα. Mm -hmm. Επειδή δεν καταλήγουν να καταστρέφουν το περιβάλλον. Εντάξει. Δηλαδή. Άρα προτιμούμε τα, εν ε, να χρησιμοποιήσει κάτι ναι. Και ε, το να, να μπορεί να ξέρει. Το, το, πιο σημαντικό πιστεύω είναι η διαφάνεια. Να ξέρει πώ θα έρχονται τα πράγματα σου. Ποιο έκανε τα ρούχα σου, mm-hmm. πώ έφτιαχτηκαν τα ρούχα, με τι υλικά. Και αν τώρα πάμε τέλεια τέλεια πίσω. Η βιομηχανία τη μόδα είναι, ειδικά αν μιλούμε για κοτόν, η βιομηχανία ε, της τη γεωργία. Είναι γιο, γεωργία το φάσον, άμα πάμε για κότον okay. και για οργανικά μαλλί. Τι είναι εννοείς, είναι το μαλλί. Το μαλλί είναι που τα τσίνο θεωρείται πολλά πιο σαστένα. Επειδή το ζώο ζει, mm -hmm. πρέπει σε κάποια φάση να χάσει το τρίχο μαντού, ξυρίζεις το, πιάνεις το τρίχο μαντού, κάνεις το μαλλί και ξαναμεγαλώνει το. Και με τον τρόπο, ε, ούτε... Ε, 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 εντάξει. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Στην Αργεντινή, α πούμε, επειδή μεγαλώνουν πολύ, μαλλί, μεγαλώνουν το πα σε πρόβατα, τα οποία είναι τη περιοχή. Και τα, οι πατούσε του είναι πιο σκληρέ που είναι συνηθισμένε πατούσε των προβατών και των αλόγων mm -hmm. τη περιοχή. Και καταστρέφουν το χώμα. Οκ. Okay. Σημαίνει ότι τσαμέ που, που πάνε και τρώνε τα γρασίθια, τούτα ούλα τα πρόβατα, για να μεγαλώσει το χνούδιν του να γίνουν. Ε, ε, καταστρέφεται το περιβάλλον. Άρα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε κάθε περίπτωση, σημαίνει ότι αν εγώ έχω διαφανείς διαδικασίε και βάλω μαλλί που πρόβατα είμαι ok, σε κάθε περίπτωση, το κάθε μπράντ ο καθένας που παράγει, τέλο πάντων, ρούχα, ρουχισμό, πρέπει να δει ο καθένας την... Το chain, το operation, η αλυσίδα των διαδικασιών του, ότι σε όλα τα σημεία του τα ότι μπορεί να κάνει το βέλτιστο που μπορεί για το περιβάλλον και για το. Και το τι μπορεί να αλλάξει αυτή mm -hmm. τη στιγμή. Μες, στο, μες στον επόμενο. μπορεί. Τούτο ήταν το, το επόμενο πράγμα που ήταν. Προωθούμε σαν, ε, σαν κοινότητα εμεί σχεδιαστών στην Κύπρο, προωθούμε του ντόπιου. Mm -hmm. Γιατί προωθούμε του ντόπιου? Επειδή οι ντόπιοι την αλυσίδα του μπορούν να δουν πολλά πιο ξεκάθαρα. Δεν mm -hmm. είναι ένα πολύ μεγάλο οργανισμό, ο οποίο κάθεται ε, για να αλλάξει το έναν το πράγμα μες στην αλυσίδα του ενώ πάρει χρόνια. Για να αλλάξει το έναν το πράγμα μες στην αλυσίδα του ο μικρός σχεδιαστής για να αγοράσει ξέρω εγώ ανακυκλωμένο πολυέστερ που post consumer plastics που μπουκάλες ας πούμε που πιάμε εμείς που μέσα για ξενεκατσό ξέρω εγώ αλλά τα, τα ρούχα που φορούν ο καθένας μες στο ίδιο νεμπούμε και φορούμε τα σπαντανά λίγο μετά τούτο. Ε, για να κάνεις, για να αγοράσει... Για να κάνεις μικρή αλλαγή που λαλείς. Είναι πολύ εύκολο για εκείνο. Mm -hmm. Δηλαδή να πει ότι εγώ τα πράγματα που να κάνω είναι να πως κονσύμε Το άλλο που μπορεί να κάνει ο μικροσχεδιαστής να γυρίσει να πει ότι κοίτα, να δώκω 10% του... Του, του, profit μου, profit μου ξέρω ή οποιοδήποτε του revenue μου ξέρω εγώ, ούτως ώστε το μου να έχει που πάνω φωτοβολταϊκά. Ούτως ώστε το ρεύμα που να μαζούν. Άρα και η παραγωγή μέσα στο στούδιο γίνεται πιο βιώσιμη. Τώρα, τούτε όλε οι μικροαλλαγέ μπορούν να γίνουν πολλά πιο γλυόρα από ένα μικρό, όπω το είπαμε τώρα, ε, παρά από μια μεγάλη εταιρεία. Βλέπουμε, α πούμε, ότι ε, οι μεγάλε εταιρείε του fast fashion είναι πια μηχανέ οι οποίε αναγκυκλώνουν το κότο. Ναι, αλλά 1% των προϊόντων του είναι αναγκυκλωμένο κότο. Και όσοι είναι τα προϊόντα, τα 1% που αναγκυκλώσαν, ξέρω εγώ, βάλουν τρει φορέ παραπάνω επειδή η κόστη είναι τόσο μηχανή. Okay. Που, ση... ναι, που σημαίνει ότι έσου... το σου συμφέρει να πα να αγοράσει μια φανέλα 15 ευρώ παρά μια φανέλα 5 ευρώ που το έχει ναι. Mm -hmm. Συμφέρει να πα να πιάσει την πιο φτηνή. Just, just ναι, Το περιβάλλον. Just... Ε, εντάξει, άμα είναι, είναι τα λεφτά μου το περιβάλλον, φυσικά είναι να περιέξω τα λεφτά μου, ρε. Ακριβώ. Άρα. Όχι, πω εσύ τώρα θα έχω απλά θα έχω περιβάλλον για να ζω, άλλ... αλλά whatever. Ένα άλλο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σκεφτούμε mm -hmm. στεν, είναι. Ε, η επιδιόρθωση και το να αγοράζουμε πράγματα τα οποία πραγματικά μας φέρνουν αξία. Mm -hmm. Τώρα, εγώ να πάω να αγοράσω ένα σακάκι καλό, το οποίο είναι να μου βγάλει όλη μου τη ζωή μου, και να μπορώ να δω στα μου ή στα νύψια μου ή στον οποιοδήποτε μου. Ένα σακάκι το οποίο μπορώ να το πάρω εγώ να βγω το έβερες, ας πούμε. Πες. Ε, είναι το σακάκι, παρά να πάω να να μου χαλάσω στον χρόνο, καλύτερα πάω να δω 150 150-700 ευρώ για να γίνονται mm -hmm. Το οποίο είναι να μπορώ να το φορώ εγώ σε διαφορετικέ περιοχέ, σε διαφορετικέ εποχέ, σε διαφορετικέ συνθήκε τη ζωή μου. Το να σκεφτούμαστε την κάρτα ρόμα μα σαν μια καψούλα, σαν ένα capsule collection, είναι πάρα, πάρα πολύ σωστό. Ένα από τα πράγματα τα οποία προσπαθούμε να διδάξουμε τον κόσμο είναι κάθε φορά που να πα να αγοράσει κάτι, κάποιον προϊόν, να το σκέφτεσαι σε πέντε διαφορετικέ ε, Περιπτώσει, μπορεί να φορεθεί ή σε πέντε διαφορετικά σετάκια. Δηλαδή, πε, εγώ να πάω να αγοράσω μια μαύρη φανέλα. Mm -hmm. Τη μαύρη φανέλα μπορεί να τη φορήσω μέσα από ένα blazer. Μπορεί να τη φορήσω στη δουλειά με ένα short. Μπορεί να τη φορήσω σε μια κηδεία. <laughs>

Okay. Το ένα είναι τρίπης εγγελίων και έσασα το. Εντάξει, mm-hmm. πας στο από πίσω, έσασα το. Έπια το, έπια ρε φίλε, κάθομαι να την ταινιά μου και Και να ράφκω κιόλας. Τώρα κάνω μαθήματα ραπτικής σε μια φίλη μου στη Γεωργιανή για να μάθω να ράφκω. Επειδή είναι ξέρω, την τέχνη, και την τέχνη μου. Αλλά έχω τρία Ήβρα και πρόσφατα έναν άλλον τζιν, το οποίο είπα άτε να το φορώ και γύρω, Αλλά ενούλα τα παντελόνια εύκαλα τους τα κέρατα τους. Δηλαδή εφόρησα τα τόσα τόσ 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 χρόνια που μόνο και μόνον λαλούς είναι ότι αγοράζουμε έναν ένα προϊόν και μέσον όρων να το φορήσουμε τέσσερις με εφτά φορές. Okay. Μέσος όρος. Που σημαίνει ότι έχει προϊόντα τα οποία φορεί τα 100 και έχει προϊόντα τα οποία φορεί τα 0 κάποιε φορέ. Εν τούτο που θεωρώ με τι ανταλλαγέ ρουχισμού. Στην ανταλλαγή μου εγώ, σαν κομμάτι του brand, σαν κομμάτι του ήθου μου. Ε, και φέρνει μέσα ρούχα, δύο σου φύσε, καλή ώρα. Και με τι φύσε πιάνει ρούχα. Μάρτιν με στην κάμερα να ζούμε. Έτσι φύσα. Τούτη φύσα είναι η τεσσάρα η φύσα. Έχω okay. φύσε πιο φτηνέ. Okay. Ε, δηλαδή μπορεί να μου φέρεις έναν, έναν ωραίο σακάκι είναι ένα δώκονται σάρα μαύρη. Είναι πιο δυνατή φύσσα μου μπορείς να πιέσεις δύο προϊόν. Έχει ε, τέσσερις τρύπες πάνω για αυτό μεν τέσσερα. Ε, η άλλη εμμονή έχει μια μπένω όπως τον ντόνατ, και έχει άλλη μια μπένω έναν κουμπί διπλό με δύο τρύπες. Και χωρίζω το χώρο αναλόγως και είναι τα προϊόντα μέσα να μπαίνεις και κάνεις shopping και ο μόνος τρόπος να κάνεις shopping είναι να φέρεις μέσα πράγματα. Okay. Που σημαίνει ότι εσύ βλέπει μέσα στο αρμάρι σου ποια πράγματα που λέει η Μαρή Κόντο, what brings you joy. Η Μαρή Κόντο είναι μια μινιμαλίστ που μπαίνει μέσα στα σπίτια του κόσμου και αλλάζει του τους τα φώτα του. Λαλή του ξεφορτωθείτε τα πράγματα που δεν θέλετε, τα πράγματα τα οποία δεν σου φέρνουν χαρά, ευτυχία, οτιδήποτε. Και ποια πράγματα τα οποία πραγματικά είναι να χρησιμοποιήσει ή πράγματα τα οποία έχουν μια πραγματική χρήση για σένα. Δηλαδή, μπορεί να μου φέρει μέσα τέσσερι φανέλε και αφήσει με ένα σακάκι. Τι είναι το, το σακάκι όμω, είναι το φορεί. Μπορεί να το χειμώνα σου, μπορεί να το χειμώνα Μπορεί να το δόκει Μπορεί να λέω μπιτσί μπορεί να λέω μεγάλο σου, να πα να Και Έχουμε το μέσο νου μας εμείς ότι τα πράγματα μπορεί να έρθουν πίσω την να γίνει Μπορεί να έρθουν πίσω, έτυχε να μου φέρουν κάτι, τελικά να πίσω. Εντάξει, να το Μπράβο που το για μένα, οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει το κότο, το νερό που χρησιμοποιήθηκε για να μεγαλώσουν τα φυτά, ε, οι πεζίνε που χρησιμοποιήθηκαν για να βάζει στο εργοστάσιο να γίνουν κλωστή, πάλι οι πεζίνε που μπήκαν μέσα στα φρεάτια ή μέσα στα κυβότια για να πάει στο άλλο εργοστάσιο στην άλλη χώρα για να γίνει ύφασμα. Και μετά ξανά από το ύφασμα να μπει στο τρένο να πάει στο άλλο εργοστάσιο να γίνει φανέλα. Και μετά από η φανέλα να, να πάει μέσα τα κυβότια στην Ισπανία για να τα στείλει η Ισπανία στη Λευκοσία για να μπει μέσα στο κατάστημα να τα πιέσεις εσύ σημαίνει ότι είναι όλοι οι πόροι που, που και και εσύ 15 ευρώ για να πιέσεις φανέλα χαθήκαν, έπιαν άδικο που σημαίνει ότι όχι μόνο είναι οι πόροι, ο, ε... ο κόπο του κόσμου ο κόπο του κόσμου που σου το πούλησε, ο του που σου, το καμενε, ο που σου το μεγάλωσε, το κότον... Αν, αν πάμε πίσω πίσω, 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 reverse engineering, που αλλού στα ε, τα πάντα, οτιδήποτε χρησιμοποιούμε, ε, ε, πρέπει, πρέπει να, 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 να πιάνουμε πράγματα τα οποία πραγματικά να δουλεύουν στη ζωή μα για πολύ καιρό. Επειδή οι εταιρείε πλέον δημιουργούν προϊόντα τα οποία να σπάσουν. Mm -hmm. Δημιουργούν προϊόντα τα οποία έχουν planned obsolescence. Έχουν μια ημερομηνία λήξη. Και, και είναι η ημερομηνία λήξη, ε, 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 αν την περάσει και δώσει του παραπάνω ζωή ε, εκνευρίζεις την εταιρεία. Σε εμένα αρέσκει μόνο το πράγμα, είμαι λίγο πειρατής. Οκ. Okay. <laughs> Αρχιευκή και δουλεύκη αντίστροφα προς το profit της εννοείς. Προς το profit το δικό μου. Προς το profit το δικό της, έχει profit loss. Διότι... Ε, Αυτό πες να πέρα, την... αγοράσεις κάτι. Ναι, ακριβώς. Ε, αν, αν π.χ. έχεις ανάγκη να φορείς στη δουλειά σου άσπρες μπλούζες, σου πάει και αγοράζεις πέντε άσπρες μπλούζες στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν, και υπολογίζει η εταιρεία ότι οκ, okay, ε, τούτε συμπλούσε το να πάνε και... τρει μήνε mm -hmm. και την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν να χρειαστεί να αγοράσει άλλε πέντε και εσύ έρθει και αγοράσει καμιά, εσύ μείνει χασί. Άρα τα, μέσα στα λεφτά, τα δεκαπέντε ευρώ που κοστίζει κάθε μπλούζα, επειδή είπαμε πολλά, εν ε, 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 κοινά τα κόστα που είπε, mm -hmm. συν των ανθρώπινων παραγόντων η μισή, εν ευκαινή. Εν ήφηκε τα δεκαπέντε ευρώ, δηλαδή το margin of profit ε, τα λεφτά που μπορεί να κερδίσει το, το κέρδο, πούμε, τη εταιρεία είναι 1% την κάθε μπλούζα. Oh, Όχι. Λόγος... ψηλά. Συμφωνώ, Μπορεί να του κοστίζει ένα πιο ευρώ η μπλούζα για να κάνουν. Είναι επειδή του μισθού που πληρώνουν οι συζητούντε του χώρε που αναπτύσσονται τώρα, δεν του πληρώνουν τίποτα. Ναι, αλλά εκτό που το κόστο παραγωγή, τα κόστη τη μεταφορά, τα κόστη του σχεδιασμού, τα κόστη τη. Τη διαφήμιση, του καταστήματο, τα ενίκεια, τα ρεύματα, του πολιτέ που έναν ευρώ την ώρα. είναι οι πολιτέ που πιάνουν, πιάνουν τρία ευρώ την ώρα. Έτσι, πιάνουν και παραπάνω. Η κασια <laughs> ο ρομάνε του μαχαζού. Τούτα, δηλαδή το ρεύμα. Ένα, ένα φυσβάλλο σε καμία περίπτωση το ρεύμα να δουλέψει ένα μαχαζί μέσα στο Μόλ ε, ε, κοστίζει παραπάνω από του μισθού των άνθρωπων που, ε, που δουλεύουν μέσα. Το ενίκιο μόνο να κοστίζει παραπάνω. Ναι. Ε, άρα, εν τω ε, ε, πούσου λέω ότι το, το, το κέρδο τη εταιρεία είναι τη εκατόνα που μην κάθε μπλούζα είναι επειδή προγραμματίζει να πωλήσει πιο εκατομμύρια μπλούζε. Ξέρει, οι μάζε που μην είσαι ρούχα. Mm -hmm. ε, ε, εν τω να σε ρωτήσω, το επόμενο να σε ρωτήσω. Ε, ξέρω ότι πετα... αλλά ε, ε, όταν είπε η ανακύκλωση, ξέρω ότι πετάσσουν και εσύ όχι... και πρόσφατα και μια ιστορία, και πιο παλιά, για την, αυτά που διούμε, άμα ξέρω πώς είστε φιλαστροπικά και ιδιαίτερα μέσα. Οι κάδοι μες στον δρόμο. Συγγνώμη, ναι. Δεν τους είδα σε καμιά άλλη χώρα, πρώτα απ' όλα. Έχω να πω. Σε τόσο μεγάλο level. Εντάξει, οκ. Είναι ότι... Σε τόσο μεγάλο level δεν τους είδα. Μπορεί να είδα κανέναν κάτω από τους Salvation Army στην Αγγλία, πολλά από εκεί, κοντά σε σχολεία, κοντά σε πανεπιστημία, αλλά σε τόσο μεγάλες ποσότητες, <δεξε> Εντάξει, κάτι παίζει στην Κύπρο, γιατί έχει και τριών ειδών. Και Αν έχει υπόψη σου και γνωρίζει τα φιάρινά σου. Έχω την ναι. υπόψη. Ναι. Ε... Ξέρω. Ε... Θε να σου πω. <δεξε> ναι, θα <Και ας> σε <δεξε> σε ρωτήσω μετά γιατί δεν θέλω να καταλήξω. Λοιπόν. Ξέρω ότι έχει κάποιο πασικάφ, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ο, Λαξε, ο πασικάφ έχει charity shops στην Λεμεσόνα. Mm -hmm. ε, και ε, τα πράγματα που δεν πασίζουν στα charity shops παίρνουν μέσα σε κοντέινερ και πάνε εξωτερικό. Okay. να γυρίσουν και θα στον προορισμό του στην τελευταία. Ε, πουλούν τα εννοεί, δεν ξέρω τι διαχειρίζουν. Πουλούν τα κοντέινερ. Πουλούν τα σε άλλη εταιρεία είναι το πράγμα. Δεν πουλούν τα σ... κοντέινερ να τα μεταφέρουν. Πε, α ας πούμε, πέσε, πέσε, ας πούμε, εγώ είμαι μέσα στα πλοία. Okay. Χρειάζομαι πανιά να τα λάθη που είχαμε Να ε, το ένα το κλειτήριο. Τα υπόλοιπα 20 μπορεί να πάσει. Τα υπόλοιπα 20 πάσει σε τους δεύτερες αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, κυρίω ε, σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες αγορές. Mm-hmm. Ε, ένα πολλά καλό παράδειγμα, εν, έναν Instagram account που ονομάζεται The Oryx President, και είναι στην Κάνα, στο Καταμάντο, είχα το πει πριν, το Καταμάντο είναι η πιο μεγάλη αγορά επαναχρησιμοποιούμενων ρούχων, ίσως στον κόσμο. Okay. Και ε, σε δεμάτια του τα τα ρούχα, καμέ, δεμάτια, δηλαδή μπορεί να είναι και 200-300 κιλά το ένα και ανοίγουν τα γαμε και πιάνει ο κάθε μεταπολιτή, θέλει ο ένας μεταπολιτή να πουλά μόνο τον τζινς, διούν του το δεμάτιο με μόνο τζινς και ανοίγει το, τα μισά σχισμένα, πετάμε. Ολόγησα, ε, ούτε καν να κάτι σε ασάσει. Mm -hmm. Τα άλλα έχουν μια τριμπούδα δεξιά-αριστερά, μπορεί να τα πάρει ένα σάσει. Και τα άλλα τα οποία είναι καλά, πιάνε τα κρεμάζιτα, και όσα πουληθούν, πουληθήκαν. Αλλά γι' αυτό, α πούμε, τούτε όλε οι χώρε, γι' αυτόν όλοι οι φορούσε second hand. Τι τσου να γυρίσει, α πούμε, κανένα, όχι, τσου ναι. Τούτη είναι η επιλογή που έχει. Είναι πιο φτηνά τα ρούχα παρά να πα να αγοράσει τσουρκά ρούχα. Και γι' αυτό τούτε οι μεγάλε εταιρείε του fast fashion δεν έχουν πολλά μεγάλα καταστήματα σε τούτε χώρε. Ένα, α πούμε, στο Καμερούν, α πούμε, ή στην Γκάνα, μεγάλα, μεγάλα πολυκαταστήματα. Ε... μπορεί να έχουν, α πούμε, τρία, τέσσερα, πέντε καταστήματα από τούτα. Δυσανάλογο αριθμό σε σχέση με το <σ quelle> αριθμό. <αμπληθυσμά> σε σχέση με εμά, έχουμε 200 μόλε πρώτα απ' στην Κύπρο, και το κάθε μόλε είναι σαν Ζάρα. Ναι. Τι και το καλά ζάρα μες την πόλη, τι και μες την ανεξαρτησία στη Λεμεσό, τι έχει και μες την Παφ, και ποτά, και ποτή, καταλάβες. Πάμε και κουράζουμε εμείς στους δουλειστές μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αν τα βάλεις μέσα στον κάδο, θα καταλήξω χωματερή, most probably. Έναν καλό 80% chance να καταλήξω σε χωματερή. Mm -hmm. Επειδή δεν μπορούν να μεταβοληθούν, ειδικά στην Κύπρο, να μεταβοληθούν τα πράγματα. Είναι okay. πολύ δύσκολο να τα καταλήξουν τα πράγματα και να τα πιστεύετε. Αλλά αν κάτσουμε να δούμε όλα τα ντοκιμαντέρ, τα οποία... Ε, έχουμε εμεί ε, μες το μέσα μες στη βιβλιοθήκη μας, σαν οργανισμό. Ε, αλήθεια, πραγματικά είναι shocking τούτο τα πράγματα. Πόσα λίτρα νομίζεις χρειάζεται για να μια φανελά, ε, νερό. Κότω. Πόσα λίτρα. Ξέρω εγώ, τρία. Πόσα. Τριάντα πόσα, ξέρω Παραπάνω. Παραπάνω από τριάντα λίτρα νερό. Κατό, ξέρω εγώ. Παραπάνω από 100 για μια μπλούζα, δηλαδή μια μπλούζα. Να... να κάνεις το νερό, τι να το κάνεις. Πάμε, πάμε, πάμε. πάμε. Τι πώς... να το, το νερό όμως, τι να το... μεγαλώσει ο κοτόν. Α, να okay. αυτή η μπλούζα. Ναι. Το κούλινγκ που είναι να θέλουν τα πλοία για να έρθει. Οκ. Okay. Α, ούλα μαζί. Τούτα. Ούλα μαζί. Πόσα, πόσα λίτρα. Ξέρω εγώ, πώς... πώς... 500 λίτρα έναν τόνο, πόσα. Σιγιά. Οκ. Οκ. Και τούτα, τούτα, τούτα λίτρα να πκεις τούτα το νερό για να το βάλουμε σε perspective

Mm -hmm. Τώρα τα jeans είναι 7,5 χιλιάες, ας πούμε, για να κάνεις ζευκάρι jeans. Right. Γι' αυτόν και εγώ να αγοράζουμε second hand. Αλλά το second hand στην Κύπρο είναι mm -hmm. Επειδή είμαστε ένα κατσάρες. Okay. Μα να το φορήσω το πράγμα εγώ... Το, ε, ο, πρώτος, ο πρώτος λόγος ενώ, μα να το φορήσω, που το φορώνω Πρώτα απ' όλα, συνήθως, τα πράγματα που στα second hand shops, είναι πράγματα τα οποία είναι εμπολοφορημένα, ούτω ώστε να μπορούν να Δηλαδή, ούτε εξοβάψαν το χρώμα ήταν ίσως τσινούρκα. Έτσι, κάποια που έχουν ακόμα, από που τα εργοστάσια. το δεύτερο, εν τότε, πάνω στο ίδιο point, εν τότε, άμα μπει μέσα στα καταστήματα του fast fashion, δεν ξέρει πόσες φορές χρησιμοποιεί το παντελόνι, φουστάνι, και το το δεύτερο πράγμα το οποίο προωθώ εγώ σε σχέση με ο εγώ. Χάιν είναι ότι θα περπατήσει με στον τρόπο να δει κάποιον άλλον να φορεί το πράγμα που θεωρεί. Δηλαδή, mm -hmm. έχουμε τόσο πολλή μανία, τόσο mm -hmm. πολλή εγωισμό. Ε, Κάνω λάθο εγώ αυτή τη στιγμή. Πάω ενάντια στι αρχέ μου. Και θαύκω του Κυπραίου, επειδή είναι ένα πράγμα που κάνουμε το οποίο δεν μα αναπτύσσει καλό καλών, ε, καλή ε, περηφάνεια το είμαστε στο στο ότι είμαστε Κυπρέοι. Πρέπει να mm είμαστε -hmm. πάρα πολλά περηφάνεια στους λαούς ότι είμαστε Επειδή κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σωστά σε σχέση με του υπόλοιπου λαού. Ε, αλλά ε, έχουμε μια μανία να δειχτούμε ότι έχουμε, είμαστε οι μόνοι που έχουμε το πράγμα. Ε, έναν mm -hmm. so, ένα πολλά μεγάλο θετικό να πα να αγοράσει που σε κοντάντ και να ξέρει ότι το σακάκι μου να χωρίσει ή φανέλα που να χωρίσει ή ο φούτερ που να χωρίσει. Ε, ίσω αδύνατο να το έχει κάποιο άλλο. Ε, so, είναι and that's a Και, mm -hmm. ναι, υπάρχει έναν αλφα argument το ότι θέλουμε όλοι να είμαστε όπως τη μάζα, όπως τα αρνιά. Δηλαδή, αν πάει στο κλάβε να δεις και μητσές να φορούν μια μαύρη φανέλα και Ε, είναι και τίποτε άλλο. Νόσο μαύρο, άσπρο, είναι κυπρέι και που κάτω. Τίποτε άλλο. Αλλά, ως τραμένο, μάθαμε. Το styling είναι πολλά σημαντικό κομμάτι. Ελήθηκε και εγώ δεν το φορώ σήμερα. Αλλά, έτσι κρίνω. Επειδή έτσι μάθαμε. Και είμαστε λίγο φουτσιασμένοι να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο. Ή κάτι το οποίο είναι ίσω λίγο πιο ε, σωματιστό, ίσω λίγο πιο. Ε, να έχει λίγο παραπάνω χαρακτήρα. Δεν το λέω ότι είναι παλιωμοδίτικα τα πράγματα που στα second hand, αλλά έχουν κάποια κοψίματα τα οποία εμεί, α πούμε, τώρα οι φανέλε μα είναι λίγο πιο εφαρμοστέ, οι φανέλε οι πιο παλιέ είναι λίγο πιο λού. Που σημαίνει ότι αν, αν φορήσουμε μια φανέλα πιο λού και δοκιμάσουμε, δεν κάνουμε style, έτσι για μα ένα challenge και νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολύ χαρά στο να καταφέρει να φορήσει κάτι το οποίο διάστηκε σε μια δεύτερη ευκαιρία και φαίνεται και ωραίο πάνω σου. Ναι. Ε, καταρχήν, επειδή δεν είπα το σύνορα, να πω γιατί η φανέλα μου έσφαρες, φανέλα μου βομιτάει, λοιπόν, το φίλο του

το σύνορα που μιλούμε και πριν να ξεκινήσουμε είχα την εξής απορία αν το έτσι στην αρχή στην αρχή με σε λίγο όχι 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 όμως που θέλω να σε ρωτήσω εγώ είναι ότι εγώ πρόλαβα είπα σου τη φάση πριν το fast fashion ναι ε, να σου πω ότι ήταν η κατάσταση πριν ναι και πράγματα το fast fashion okay. Ε, ως πριν το fast fashion, το Sprint, το Zara, το ξέρω, να μην πω το fast fashion, αλλά το chain stores. Ναι. Από τα, τα μαχαζιά λυσίδες μόδας. Ναι. Στην Κύπρο, τα μαχαζιά τα κυπριακά, υπήρχαν οι τρεις, τέσσερις, πέντε κυπριακές βιομηχανίες που έκαναν πράγματα, mm -hmm. που έκαναν ρούχα, ε, και παπούτσια, ήταν ο κρασάς που έκαναν τα κρασάσους, και ξέρω εγώ. Τον πάτα. μπράβο, ναι. Ε, ε, και τα άλλα ήταν, ξέρω εγώ, το, Καλούν κάποιοι σαν αστείο το μαρούλας Fashion, αλλά το μαρούλας Fashion, τα, τα local μαχαζιά τέλος πάντων τα, συνήθως ήταν Ιταλικής προελευσής, επίαιναν οι ιδιοκτήτες των μαχαζιών στην Ιταλία, που ήταν κοντά, ε, στις τοπικές κολεξιόν και έλεγαν «πουζαμέ ρούχα. Ναι. Επειδή έχει πάρα πολλούς σχεδιαστές στην Ιταλία, όσοι αν επίαιτε, μια φορά να καταλάβετε, ότι έχει πάρα πολλούς σχεδιαστές που κάνουν τα δικά τους ρούχα, οπότε οράζεις πουζαμέ το μπραντ και φέρνεις το, και λέγεις πως και και φέρνεις και στα μαχαζιά Τούτα ήταν. Ε, οπότε ο ο τρόπο να αντιθέσει ήταν να πάει το ΑΡΦΑΞ, στο MarULA SFASH, το οποίο ήταν το γούστο του ιδιοκτήτη Παύλαν Ιδιοκτήτη, το οποίο αν ήταν με το δικό σου το γούστο, τι είναι η επιλογή σου, μπα. ναι, μια χαρά πομπά, ή έπαινε σε ένα άλλο μαγαζίν που ήταν το άλλο γούστο του ιδιοκτήτη και έπαινε σε τέτοια φορέ. Τούτα ήταν. Αν είσαι κάποια άλλη ιδιαιτερότητα, να mm -hmm. σου αρέσει και κάτι άλλον. Έντυχε σε άλλε επιλογέ. Να σου πω όμως, Ήταν και τα άλλα τα brands, τα, πιο luxury. Δηλαδή, α πούμε, εγώ θυμούμαι ότι. Ε, που μου. Ήσαν και, τους, και τα, τα, μαχαζιά τα οποία εισάγαν πιο ακριβέ. Πιο ακριβέ, τέλο Πιο, established μάρκε. Αλλά China, oh. κομμάτι, <laughs> αρμάνη, η Κίνα νομίζω για τη μεσαία ή μια ζώνη να αρμάνει. <laughs> φ... Εντάξει, εμείς είπαμε ότι προλάβαμε ότι η μόδα του να είναι η φανέλα μέσα από το παντελόνι και να είναι... Είναι ακόμα μέσα από το παντελόνι, ειδικά... Είσαστε άθλοι, είσαστε άθλοι, λάβω το ποτέρα, Γιατί το πω Πραγματικά, το μόνο πράγμα που πεθυμώ που τα 80's, 90's, είναι η φανέλα μέσα παντελόνι και η της ζώνης που πάνω να γράφει έτσι <laughs> anyway, οπότε ήταν και μια εποχή η οποία έρκεψε πολλά η τηλεόραση στη ζωή μα. Ε, τα ξένα shows. Έθωρε τον κόσμο στην τηλεόραση και φόρε με πράγματα πιο μοδάτα, πιο στυλάτα, πιο... και εσύ δεν πρόσβαση σε τούτα με το mm -hmm. MTV που φορούσαν τα μπάκι, τα παντελόνια, ξέρω εγώ. Τις φανέλες που τα NBA, ξέρω εγώ. Ναι, έτσι έτσι πρόσβαση, ούτε αθλητικά τα παπούτσια, ξέρω εγώ, την άσχη στα British Nights, στα BK, κανέναν Air Max, τα Air Max, τα οποία Air Max, μπορούσαν όλοι να αγοράσουν. Ήταν όπως με τα Gap με τα Hollister, θυμάσαι την κουβέντα που αν Α, οκ δεν μπορούσε να τα πιάσει τα χολίστερ στην Κύπρο. Και πιέννα στην Αγγλία, δεξιά, αριστερά. Νομίζω είναι πιο μετά από μια να του. Είναι η φόρμα η αίρεα. Οκ, είναι. Η φόρμα την αίρεα θυμάσαι. Ναι, με το κουμπιά ω πάνω. Η απομίμηση τη που φορούσαμε εμεί ήταν με τα κουμπιά ω τη μέση. Η φόρμα με τα κουμπιά στο πλάι εννοώ. Οι φόρμε η NBA, αν τι ξέρει, εφορούσαν τι υπέχτε του NBA με φόρμε

αλλά καταλάβει Το που θέλω να πω είναι ότι καταλάβει του. Ναι, ναι, καταλάβει αλλά ήσουν πάλι οκ. Όχι, ήσουν οκ επειδή φορούσαν την τσιάλη. Ναι, ναι, ναι. Είναι ήταν καλή από μισό. Ήταν από τον είναι ήταν στο ρε. Ήταν άλλη λεγγύη με τον άλλο, ότι να χωρίσουμε τα ψευτικά και μας... Ναι, ήταν τα pump, τα πρώτα που ήρθαν έτσι... Anyway, το κομμάτι, το θέμα ήταν ότι το fast fashion όταν εδώ και η πρόσβαση στη μεσαία τάξη, σε πολλές αγωγικά ναι. μεσαία τάξη κόσμο, να, να μπορέσει να αγοράσει αυτό το φάσονα από να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, γιατί πλέον το κόστο ήταν προσβάσιμο που τίνον, που κανονικά αυτά τα ρούχα στο εξωτερικό ήταν προσβάσιμο από το upper middle class, απλά στην Κύπρο που να έρθουν λόγω των κοστών των μεταφορών και mm -hmm. του φόρου δεν δηλαδή διπλάζεις την τιμή τους, οπότε δεν είχες πρόταση λοιπόν, σε Άρα, ήρθε να λύσει ναι, το θέμα. Ναι. Ε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ δεν είμαι, εν υποστηρίζω να μην αγοράζουμε από fast fashion. Ε, το θέμα είναι... να το, να, να, να αγοράζουμε συνειδητά. Δηλαδή, τώρα εσύ γυρίζεις και να ότι τώρα... Όχι, θέλω να πω, και θέλω να καταλήξω... καλά να σου πω. Οκ. θέλω να καταλήξω είναι ότι το όταν πήγαινε σχολείο, είσαι τρία που κάμισε άσπρα ναι. για να φορεί στο σχολείο. Πού ναι. τα ήταν. Δεν ναι. είχε άλλη επιλογή, γιατί ήταν και ακριβώ το κόστο να αγοράσει άλλα. Ε, εδώ και σου είναι επιλογή να έχει πέντε που κάμισε άσπρα. Οπότε φορέστα στο σχολείο, τον Γιώργο Φουρνά με στολή, εμπόρε να φορεί, σαν εσύ ζε του μέσα στη χρονιά, ή αν έκαμνε κάτι οτιδήποτε, εμπόρε να αγοράσει άλλο να αντικαστήσει εύκολα. Πευθυνά, όχι εύκολα. Φθυνά. Πού έχαθηκε το παιχνίδι, δηλαδή το πράγμα είναι λε, έτσι και κάνουμε και εύκολα είναι τη ζωή μα. Πού έχαθηκε ναι. το παιχνίδι. Λοιπόν, δεν λέω ότι. Ξέρω εγώ, να σου πω ένα λυθιάν, έχω και εγώ λάγω μάθηκε εγώ mm -hmm. Το τι κάνω όμως, και είμαι μαζί σου, πιστεύω ότι ναι, έκαμε, έκαμε, ε, ήταν μια επανάσταση στο style, το fast fashion. Ήταν μια πολλά μεγάλη επανάσταση στο style. Δηλαδή, αν ήθελες έναν κίτρινο σουέτερ στο κοψίματα τα συγκεκριμένα που είδε στο catwalk, στο London Fashion Week, ξέρω εγώ, τι σου. Μετά από τρει εβδομάδε στο Ζάρ, ήταν να με στο Ή το παράδειγμα που με τα παλαινσιάκα τα παπούτσια, τα παλαινσιάκα εσύ sí. 500 ευρώ. Ναι. Ε, 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 θα ε, μπορούμε να τα παράσια. Θέλεις, θέλεις και το παπούτσο, είναι ο φορής, άρεσε σου τόσο πολλά mm -hmm. τα παπουτσια Πάει το. Εντάξει, τώρα... Είχαμε το πριν, 3R.

το Reduce και το reuse, άμα τα δούμε σε θέμα ρουχισμού, υπάρχει πάρα μα πάρα πολλά ε, κα, καλή, ε, πολύ, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τρόποι να τα βάλεις, να, να τα χρησιμοποιήσει. Reduce με γόραζε πολλά πράγματα ή γόραζε πράγματα τα οποία έχουν αξία, δηλαδή, σκέφτομαι πραγματικά αν χρειάζεσαι τρεις τρει μαύρε φανέλε. Αντι Σκέφτομαι πραγματικά αν χρειάζεσαι δυο sweater τα ίδια το έναν κότσινο το άλλο μπλε. Και <σκεφτώ> στο κότσινο ή πια στο γκρίζο, να φορείς παντού. Ε, Σκέφτομαι το πραγματικά να χρειάζεσαι τούτο όλο το πράγμα. Να είμαστε conscious, να, να έχουμε μια ε, ε, χρήση και μια, ε, 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 ένα λόγο να κάνουμε την αγορά. Κάνεις το λόγο, κάνεις την αγορά με το σκοπό να το φορήσουμε το πράγμα Όσο σώνει. Και να το φορεί σε όσου παραπάνω τόπου μπορεί. Δηλαδή ε, με έναν jean, με ένα short, με έναν φόρεμα, με έναν ε, άσπρο μπαμπούτσι, με έναν μαύρο μπαμπούτσι, με έναν κότσινο μπαμπούτσι, με, με μια γυρλανδά στα μαλλιά. Με, οτιδήποτε. Όπω ε, πρέπει να το σκεφτεί σε πέντε outfits, σε πέντε σύνολα του το πράγμα. Mm -hmm. Είναι ένα που του κανόνε που έβαλα εγώ του εαυτού μου, και ένα που του κανόνε που βάλουμε ο ένας του αλλού, σαν community πλέον, εμείς που είμαστε zero wasters. Που προσπαθούμε να, να, να μέν κάνουμε ε, άσκοπες κινήσεις στη ζωή μας. Το δεύτερο πράγμα. Το reuse, η επανάχρηση, έρχεται σε θέμα ε, επανάχρησης και επιδιώσθωσης. Η επιδιώσθωση είναι πάρα, πάρα πολύ καλό πράγμα. Και η, η πρόληψη ακόμα. Αν δεις ότι πάει να ξεκινήσει να αρχίζεται κάτι, σας το ρε Δηλαδή, μην το αφήγεις να σχίστη και μετά να πεις «Α, σχίστη και να το πετάξω». Ή ε, φορώ τα παπούτσια μου, τα, τα, casual μου και ε, ε φορώ τα ρεπάζω κάνω σκέιτ. Ε, ναι, να φαγεί. Τα casual, τα παπούτσια σου φορεί είναι τα casual καταστάσεις. Μην τα παίρνεις μες τα πυλά, μην τα παίρνεις μες, μες τα σόνια, μην τα παίρνεις δεξιά αριστερά σε τόπους στους οποίους δεν πρέπει να πάσει. Και ε, τούτον ο σκοπός, να υπάρχει σκοπός. Και η επιδιόρθωση. Η επιδιόρθωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm -hmm. Και το uh, reduce, reuse. Το να τα χρησιμοποιάς, το να τα δια mm -hmm. Το να τα αγαπά εσύ όσο παραπάνω μπορεί. Και το να έρχεσαι να τα ανταλλάσσει στα σφόπ στα δικά μου. <laughs> 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 άρα. Μου <laughs> δεν είναι προ την πόρτα, επειδή <laughs> <laughs> ε, Εντάξει, <laughs> <προγράμεις> <laughs> shopping shop, και πέντε-έξι ρε. Για σας, κλάτησες που θα χρησιμοποιήσατε. Είμαι σίγουρος ότι Ναι, θα χρησιμοποιούσατε για να αγοράζω όχι. πραγματικότητα. Όλα αυτά τα μπραντ πάσουν πίσω μέσα στην παραγωγή των προϊόντων που κάνω. ρε. Όχι Απλά, τούτο, να έχουμε λίγο το νου μας. Κατάλαβα. Άρα νομίζω, εγώ καταλαβαίνω που ότι το παιχνίδι χάθηκε λίγο στον ότι ε, 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 ε που το είπαμε ότι okay, έχει πρόσβαση στο να το ρούχο που ένιχε πριν πρόσβαση να το αγοράσεις. Που ξέρω τα παπούτσια τα αλλά είναι κάθε τρει εβδομάδε να αγοράσει παπούτσια. Φαινούμενο. Έχει το, το αγοράσει το φόρετο, φορέζει τέντ για την τον σκοπό που το Μην να, σου, να σου, τα Α, πιάνεις τα πάνω και γεμώνεις. Ξανά τα δω, ξανά, ξανά τα δω με φίλους μου. Να μπαίνουμε μέσα στο κατάστημα, να γεμώνουμε το καλοτσάκι ή το, 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 μπάσκετ και στο τέλος να αγοράζουν ένα μπράμα. Ή να τα αγοράζουν όλα. Και, και να όλα που να αγοράσουν, ή να μην τα που ειναι τη που αγορασες Ε, δεν είναι ακόμα. Τι εννοείς αν την ακόμα. Ε, εντάξει, έχω την, την, μέσα στο Ερμάριν και με το λέει, πιλ, γιατί βάρκεσαι, δεν έθ, θα μπορείς να είναι επιστρέψεις μετά, δεν θα κάτσεις στο ερμανείο σου. Εντάξει ρε φίλε. Και το εντά, εν το εντάξει. Το ότι έκαμε την αγορά τώρα και αντρέπουμε να πάω να πω του εαυτού μου ότι ρε, έκαμες πελάρα. Εν... Εν... Έκαμες κάτι λάθος. Το... Τούτον με τις επιστροφές, εντάξει, και τούτον σπάζει μου την εμένα αρκετά. Το ότι επιστρέφουμε συνέχεια προϊόντα. Ότι μάθαμε να αγοράζουμε δέκα και να κρατούμε τρία. Τα 7 να τα επιστρέφουμε στο κατάστημα. Μπάλε. Δηλαδή, ξανά το. Να σου πω, τούτο το πράγμα, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα ένα marketing trick. Δηλαδή, τούτον το πράγμα έγινε, να δεν κάνουμε λάθο, ούτε σε online αγορέ. Mm -hmm. ε, ειδικά μες στον κορονοϊό, εξέφυγε η κατάσταση με, με τι επιστροφέ. Ε, ε, κάποια μαχαίρια σταματήσαν ακόμα να στέλνουν σε χώρε ε, στην Κύπρο, δηλαδή έγιναν band σταματήσαν να δέχονται επιστροφές την Κύπρο λόγω του πράγματο. Τι έκαναν ο κόσμος Ο παράγγελνε ένα προϊόν παράγγελνε 20 προϊόντα, εκείνα πώς έλεγε τα, δηλαδή παραγγέλνω εγώ παπούτσια και παραγγέλνω και το 40 και το 41 και το 42 και το 43 δοκιμάζω τα, σωρώ ότι παίρνει μου το 42 α πούμε τα υπόλοιπα επιστρέφοντα Εντάξει, είναι καλά το κάνεις το πράγμα. Ε, κατάλαβα το που χωράσα από τσάλα, anyway. Ε, δεν το πράγμα... το σάιζ, ρε. λέει, ρε, παιδιά. Δηλαδή, είμα, γύρω να μην ξέρουμε τα μας. Δηλαδή, το πρώτο Δεν εντάξει, τέλος. Εξιάστε τα δύο αγούλα από Απλά μάθετε τα σας, το που... Το άλλο που γίνεται, εντάξει, το φουστάνι, το κότσινο, στην πραγματικότητα εσύ ένα να φορείς τον μπλε, αλλά το κότσινο εσύ να το φορήσεις για το βαφτίσιο από να πάεις, πιάνεις το, φορείς το, επιστρέφεις το και πιάνεις τον μπλε. Οπότε γίνεται ένα συνέχεια, ένα συνεχές... <συσίλωνο> ναι, ένα συνεχές <συσίλωνο> flow. Ε, <συσίλωνο> νομίζω... Τούν <συσίλωνο> το πράγμα, <συσίλωνο> το πράγμα ταΐζει τον καταναλωτισμό μας. Δηλαδή νιώθεις πιο καλά με τον εαυτό. <συσίλωνο> Αφού το εν το παμείνει. Αφού λαλώσου το ενέθισμός. Επάχαμε... Ενώ όπω τα ναρκωτικά, είμαστε μπρεζόνια σε αυτό το πράγμα. Είμαστε μπρεζόνια του, του, καπιταλισμού, στο αντίστοιχο. Όχι, εντάξει. Αλλά είμαστε σαν πω να κάμνη πρέζα. Αν σου τα. Δεν ξέρω να αλλά και γιουσούν το παμίνι, στα. Έκανα την αγορά. Εν το ίδιο πράγμα που μαθαίνουμε με τα social media. Δηλαδή, και το κινητό αγόρασα κάτι, α, νιώθω καλύτερα. Mm. Είναι έτσι ρε φίλε, ενώ σου πρέπει ένα από τα tricks που κάνω εγώ του αυτού μου. Να το πω, κάνω τις αγορές μου. μας life hacks, πέ life hacks. Κάνω, κάνω, τις αγορές μου και πετάσω αποδείξη. Οκ, άγια να μπορείς να το Πετάσω αποδείξη. κρούστε δεν να για να βγάλω που μες στο νου μου ότι το πράγμα για μένα είναι κάτι temporary, είναι κάτι το οποίο μπορώ να το φορήσω μια-δυο φορές, πέταξε να αποδείξει, χάστηκε. Ούτω ώστε, να, μες στο νου μου εμένα, να καταλάβω ότι την αγορά είναι να κάμπο με σκοπό yeah. να, το yeah. να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, έτσι θα την κάνω απλά για να κάνω αγορά και να νιώσω εγώ καλά επειδή σήμερα, στη δουλειά μου είπα μου την και τσακώθηκα με τους συναδερφούς μου και είμαι καλά να μου να πάω, να πάω να μπω μες στο website του οποιοδήποτε μπραντς και να αγοράσω 10 πράγματα για να νιώσω καλύτερα Είναι τα ωραία που νιώσω, Γόρασε μια γλάστρα με ένα φυτό τουλάχιστο ρε φίλε να σου κάνουμε κάτι, αξιολόγο, με Πελάρες οι οποίες δεν τα καθόνται τερμάρι στον άνθρωπο σε σκόρο, επειδή εγκρίμα, εγκρίμα όχι μόνο τα λεφτά σου, εγκρίμα ο χρόνος σου, εγκρίμα όλοι οι που να φας, εγκρίμα όντε λιβεράς πρώτα απ' όλα, που να σου το φέρει ή να πρέπει να το πάρει και πίσω. Λυπήθων άνθρωπος. Νομίζω εντάξει το λιότερο πράγμα να λιβεράς, όπως είπαμε, σήμερα εννοούν όλον το chain που, 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 που αν πάνουμε πίσω πίσω που τον τελιβερά στο κατάστημα, στον αποθηκάριο, στο μεταφοράν, το πλοίο, στον τούτο, και σε ένα φτωχό που δεν έχει τίποτε άλλο στη ζωή του. 13 που ζει στον Μπαγκλαδέζο και στο δουλεύει με στερούς. <σομίως> και δουλεύει με ημέρα και δεν έχει άλλη επιλογή στη ζωή του. Ε, νομίζω αν δεν κόσμο και το άλλο πράγμα που γι' αυτό είναι έτσι ακριβά τα luxury. <συμπή> επειδή φτιάχνονται στην Ευρώπη. Σκεφτε... Ε, περίμενε, περίμενε. Ε, Εντάξει, ε, είναι λίγο νερό. Που λύσουν που, στους μούρι, επειδή εν, το τάδε, ότ κουτούρ, λουιβιτόν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μάρκα σου πουλά, αλλά σκέφτε το λίγο. οι μισθή είναι σωστή. Τα πράγματα δημιουργούνται μέσα σε ένα στούντιο. Εγκαλεσίδια οι συνθήκες. Έχουν ασφάλεια οι εργάτες. Οι ειθήκες, έχουν ασφάλεια, αν, πέσει πάνω το, το εργοστάσιο, θα του... Ε, θα πέσει πάνω του το εργοστάσιο πρώτα απ' όλα και αν πάθουν οποιοδήποτε ατύχημα έχουν μια ασφαλεία τη ζωής, που είναι εταιρεία. Εντάξει, ε, ενάλλε οι αμαρτίε του Ότ Κουτιούρ, νομίζω. Οι αμαρτίε του Ότ Κουτιούρ τώρα, εντάξει, μιλούσαμε πριν για τον Βαλενσιάκα, και η εξεφύγαση είναι εντελώ. Έκανα την που μοιάζουν με τα παπούτσα του Αστεού και θέλουν να μα τα πουλήσουν χιλιά ευρώ το ένα. Εγώ να σε πάρω λίγο πιο μακριά, εγώ να πω ότι δε στο λε τον Ναζί έκανα το σχέδιο Εντάξει. Με τη θέληση του. Όχι. Ε, ναι, όχι. Αν ε, τον υποχρέωσε κανένα. Εντάξει. Ε, γι' αυτό ε, Σχεδιασμένα από το σχέδιο Άρα εντάξει, με αγοράζει <συσίλια> το Volkswagen. Ήταν, ήταν <συσίλια> τα <ήταν, συσίλια> αυτογένεια που δημιουργούσε ο χίτλε. Ναι, ναι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι δεν πάντα. Δεν είναι πάντα γνέση <laughs> ε, Αλλά ναι, ε, ακούω τον μου λαλής, ε, Εσύ τι θεωρείς εσύ για κατακλείδα. Θεωρείς ότι τα ρούχα πρέπει να είναι ακριβά, πρέπει να είναι φτηνά, πρέπει να είναι προσβάσιμα. Τι πρέπει να, πρέπει να είναι. Πρώτα πώς, πολλά... πώς μπορούμε εμείς ναι. να αναγνωρίσουμε, ο καταναλωτής να αναγνωρίσει τι μπορεί να κρυφτεί και δεν μπραντ. Η, Η μόδα Mm-hmm. σε κύκλους. Δηλαδή, τώρα ήρθαν πίσω τα καμπάνα. Πόσα χρόνια σου ήρθαν πίσω τα καμπάνα στην μόδα. Οκ. ένα μισή χρόνο. Ε, είμαι σίγουρος. Οκ. Που σημαίνει ότι τα καμπάνα... Καλά ναι, γιατί έχω νομίζω κάτι παντελόνια. Φόριστο. Ε, ψηλό μέσα με την φανέλα μέσα. και την μπουκλά ε, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσέχουμε να φυλάει τα ρούχα μέσα στα μισά που λάτρουσαν οι κύριοι okay. και ε, αν θέλουμε μπροσβάσιμα ρούχα μπορούμε να αγοράζουμε second hand, δηλαδή δεν mm -hmm. είναι ανάγκη ή μπορούμε να υποστηρίζουμε ντόπιους καλλιτέχνες, ντόπιους σχεδιαστές οι οποίοι αγοράζουν και τα εφάσματα τους που είναι ντόπιους προμηθευτές, δηλαδή mm -hmm. σε οποιοδήποτε σχεδιαστή στην Κύπρο βάει συνήθως τα πράγματα τους φέρνουν τα σε τα που υφάσμα το πολύ της Λευκοσίας ή της οποιασδήποτε πόλης του Λευκού ε, που σημαίνει ότι βοηθιέται και η ντόπια οικονομία γι' αυτό αγοράζουμε πράγματα τα οποία αγαπούμε πράγματα τα οποία θα αγαπούμε και πράγματα τα οποία ε, ε, πειράζει να τσιμπαριλειώνει η τιμή φτάνει να ξέρουμε ότι να τα χρησιμοποιήσουμε mm. τώρα αν είναι πάει να πιέζει βραγιά εντάξει πιέντε πια στα αποφάσεις φάσου

Εν θα αγαπήσει και εσύ <laughs> και το σώμα σου. Θα τα εκτιμήσεις. <laughs> <Calvin Klein. laughs> <laughs> <laughs> Αλλά... Ε, ναι, κατακλείδα είναι... Ε, Κι okay. <laughs> <laughs> Μελετήστε Λίον. Εγώ ανεβάζω και articles και άρθρα με στη σελίδα μου του Facebook αρκετά συχνά. Mm -hmm. Τώρα τελευταία εξακόψα το Λίον, πρέπει να το αναπτύξω ξανά. Ε, Υποστήριξε τους ντόπκιους, επειδή είναι ντόπκοι οι οποίοι έχουν έσως και εσύ να κερδίσεις τους δοπκιους, επειδή mm -hmm. ένας σε προσέχουν και εκείνοι, δηλαδή ας σου χαλάσει το κουμπί σου, πας σε ένα ρούχο το οποίο αγοράσεις πριν μια εβδομάδα και μπορείς να πάρεις, να το επιστρέψεις στο fast fashion, ε, αν το πάρεις τον ντόπκιο του σχεδιαστή να σου το αλλάξει και να σου πει thank you που το, το φέρες, επειδή δείχνεις ότι πραγματικά να το αγαπήσεις το ρούχο, ε, εν, εν, το ειδικά στην Κύπρο που έχουμε βιομηχανία ή η... που είναι πολλά μικρή βιομηχανία μα, είναι ωραίο να υποστηρίζουμε ένα τον άλλον. Και πραγματικά για σου τόση πολύ χαρά να θεωρεί τον άλλον να σου λέει ένα thank you, αν αγοράζει κάτι που τσινό. Face to face, και έναν τσινό ο οποίο το σχεδιάσε. Αγαπήστε τα ρούχα που έχετε ήδη. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία ε, μπορεί. Ε, ή ήβρα με την αδερφή μου κομμάτια τη μαμά μου, τα οποία τώρα φορεί τα τζίνι. Και έχουν μια ιστορία να πούν. Τα second χάνει πάρα πολύ καλό τρόπο να αγοράζουμε. Και τα charity shops, ε, τα οποία δεν έχουμε αρκετά, αλλά που είναι Αγγλία, α πούμε, επίγαινα σε charity shops. Έτσι, είδαμε παραπάνω στον αγιο δομέτιο που είμαστε τώρα που γραφούμε εν το charity shop του Νίκο Ιαντόκ Σερτερ που είναι για τα σκυλάκια και βοηθούν τις δράσεις του του shelter Έχει κι άλλα, έχει κι άλλα, ναι, έτσι είναι τα του βασικά αυτή Ίσως είναι καλά να κόψουμε λίγο την ταχύτητά μας με το πόσα πράγματα αγοράζουμε. Οκ. Και να μάθουμε να αγαπούμε και να αγαπούμε. Αυτά. Ε, ήταν ναι. ο ιδιαίτερο τύπο νούμερο 67, ο Γιώργο Οκύρου. Ε, μου. που το. με mm. τον brand μοτίβο μάθαμε για. social design. Εμάθαμε μάθαμε για social design. Εμάθαμε εμάθαμε το social design. Εμάθαμε κάποια πράγματα για social design. Εν σχεδιασμός Σχεδιασμό για τον κόσμο με τον κόσμο. Μάλιστα, μάθαμε αρκετά για το fast fashion. Εγώ έμαθα τουλάχιστον ευχαριστώ που είστε, Γιώργο. Ναι, και συγγνώμη αν ήμουν πολύ χαοτικό στον τρόπο σκέψη μου. Έτσι είναι. Δεν ξεχνάτε ότι κάνουμε εκπομπέ δαμέ στο που να με τον Χρήστον Κυπρίν. Οπότε, αν θέλει να ακούσει και να δει χαοτικό ή όποιο που σα μα ακούει, μα βλέπει ω τώρα, βάστε ένα επεισόδιο τη πίτσα. Πίτσα. Ένα χαρούμε πάρα πολλά να μα πείτε το χαοτικό τη υποθέσει. Αυτά. Στην επόμενη φορά. Τσαο.